πληρότερη όλων, όλη στη, όλων των εκπομπών αυτά τα 4 χρόνια. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορώ να πάω με αυτούς τους ρυθμούς, φίλε. Δεν μπορώ να ακολουθήσω. Ποιοι είναι οι ρυθμοί? Λευτέρης Παφούλιας. Ναι. Η οδηγάρα που είναι εκεί πέρα. Δεν πας. Είχαμε τον οδηγό του Κυρσάβα, τώρα έχουμε τον οδηγό του Φωτιάδη. Έτσι. Δεν... Κύριε Μιχάλη. Ναι, ναι, του κύριε Μιχάλη. Έχουμε φτιάξει ομάδα που αντέχει όλες τις διοργανώσεις. Δεν μασάει τίποτα. Τίποτε. Και όλα τα αθλήματα. Δεκαθλητές. Ναι, ναι, ναι. Δεκαθλητές. Έτσι. Τους είχες εκεί επίσκεψη. Ήθελε και μια τυρόπιτα. Ναι, ναι, την είδα. Άμα δεν τη φάγανε. Γιατί ο άλλος οδηγός λέει, ήρθε, λέει, αργήσαμε, λέει, θα ερχόμαστε πιο νωρίς, αλλά έφαγε ρεβίθια, λέει. Τριγήσε από τον τριάδο, έφαγε πρωί, δεν δηλαδή. Το πιστεύω. Άρεο. Δεν γίνονται αυτά. Άκουγα σε πω, Βάβε. Άκουγα σε πω, ακούσει και ακουρατές του Λίβερο. Λοιπόν, και άσε τον να διηγηθεί την ημέρα και ξαναπάρε. Λοιπόν, το πω ένα τραγούδι. Ναι. Τι τραγούδι θα πούμε, γόρι μου, γλυκό μου αγόρι, εσύ, που να ρημούσει. Γιατί αφιερωμένο στη Λέω το Σοφού που είναι το σπίτι του τρελού. Έτσι. Τρελό. Φωτιάδη με τον όδηγο ήρθε από το τριάδι. Ξωδικό. Από το φούρνο ήρθε πρώτα. Φύγε γρήγορα, μην κλείσει πάλι πόρτα. Καλό, φιλιά. Ένα, και από μένα ένα χειροκρότημα εδώ στους ποιητάς της Κερκίδας, βεβαίως. Με έκανε βιντεάκι τώρα και το ανέβασα. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε η μέρα σου. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Λοιπόν, έχεις και παίρνω παρέα. Τον οδηγό μου χθες το βράδυ, κάτι σε 9 αυτό η ώρα. Αυτό τώρα το καινούριο τι είναι, έχεις και οδηγό. Βέβαια. Πώς θα. Αλλιώς θα ερχόμουν δύο κομπές, κάναμε 6,5 ώρα. Δεν γίνεται αυτό τώρα 6,5 ώρα, πρέπει να είμαστε απίκο. Και τον έχεις αφήσει τον άνθρωπο έξω και κάθε. Όχι, εκεί ο οδηγός. Δεν θα μπει μέσα να μιλήσουμε. Όχι, καθόλου. Γιατί? Εκεί ο οδηγός είναι. Εκεί τον έχω εκεί. Ναι. Δεν θυμάσαι που λέει τη διαφήμιση με το Τζόκερ. Ναι. Που λέει αγάπη, ήρθα. Δεν υπάρχει την Ταλίκα που υπάρχει την Ταλίκα. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Ναι. Θα μας το βάλεις μετά μέσα να μας πει μια καλημέρα. Εντάξει, στο τέλος, γιατί είναι. Να πω και κάτι. Είναι τροπαλός. Και όχι, είναι και μελισσά. Έχει πουλάκι μελίσσια. Έχει πουλάκι μελίσσια. Μέλι. Μάλιστα, μέλι. Έχει μέλι. Μάλιστα. Ήρθες εδώ με τον οδηγό σου, βρήκες τον άνθρωπο, ήρθατε από το Τριάδι μαζί. Σωστά. Ναι. Πήγατε πού? Πρωί, στον άκου τώρα. Άκου τώρα. Τελείωσε η εκπομπή. Ξεκίνησα και να το λέω, τον παίρνω τηλέφωνο από βραδύ, το λέω 9 η ώρα, 4,5 ώρα λέω να είσαι σηκωμένος. Οπα. Γιατί λέω άνθρωπο. Πρέπει να πάμε εξωτικό, στην εξωτική Σταυρούπολη, να πάμε στο φίλο με το Φούρναρη. Ναι. Δεν ήξερε ο Φούρναρης. Δεν ήξερε, που δεν ήξερε τέτοιο πράγμα. Και μετά θα έρθουμε εδώ να κάνουμε την εκπομπή. 6 με 8. Γιατί είναι λίγο τροπαλός, εντάξει δεν το λέω, γιατί δεν έχει ξανά. Να δει τέτοια πράγματα. Πού να τα δει αυτά τα μεγαλεία. Και τον είπε η μητέρα του, ξέρω εγώ, πού πας. Πάω για καφέ, λέει πρωί με τον Φωτιάδη. Τι ώρα είναι, 4,5 ώρα ήταν. Έτσι την είπε, ήταν η μητέρα του, ναι. Ναι, αφού σου μιλάω, βγήκα έξω, Μπάμπη. Γεια μου που πας, μάνα θα πάω. Εντάξει, τον παίρνω τηλέφωνο 4 ώρα, έκανα καφέ. Εντάξει, άκουσα και τη χθεσινή την εκπομπή. Επανάληψη. Ναι. Άκουσα εκεί με τον παππούλια για τέτοιο. Τα άκουσα, τι να κάνω, έπρεπε να περάσει η ώρα. Πάει μία, δύο, τρεις. 4, δίνομαι κιόλας εγώ. Έτοιμος. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι γίνεται. Λέει πάμε 6 ώρα. Τι 6 ώρα το λέω. 6 ώρα, ναι. 6 ώρα δεν είπαμε το λέω. Μετά δεν είπαμε λέω θα πάμε και κάπου αλλού. Κάπου αλλού σου έχω εκεί τη ρόπη, τις τέτοια αυτά ιστορίες, ναι. Φτάνουμε, μεταξύ λίγο χάθηκα εγώ γιατί ήταν. Όχι. Δεν ήταν ο άλλος ο Δημητράκης, ξέρω πως ήταν εκεί. Το λέω, πού είναι ρε, το μαγαζί, γιατί χάθηκα εκεί πέρα. Χαθήκαμε. Ναι, τέλος πάντων βρήκαμε. Συνοδηγός δεν ήσουν πολύ καλός. Κάνει, εδώ είμαι. Βγαίνει με τις φόρμες εκεί το τέτοιο. Από το φούρναρ εκεί. Τέλος πάντων πάμε μέσα, ξέρω. Τα φάγατε όλα, λέει. Τι φάγαμε. Τι σας κέρασε. Έφαγε πρωί. Το λέω, μην τρως από χθες. Μην τρως από χθες. Θα μας κεράσει ο φούρναρης κουρασανάκι γι' αυτό. Και με λέει τώρα το πρωί, έφαγα λίγο, λέει ρελίθια. Δεν το πιστεύω. Δεν γίνονται σε μένα. Έφαγα ρεβίθια. Τα χάζεψου. Κράτα τα ρεβίθια να πάρουμε λίγο τον ακροατή και θα συνεχίσουμε την ιστορία. Ναι, ναι, σωστά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Θα ζήσουμε και σήμερα. Καλημέρα σας κύριε Μιχάλη. Καλημέρα αγόρι μου. Δράτω με τις ευκαιρίες επί της παρουσίας σας και κατά κοινής ομολογίας και απέτησης της κυρίας Κατερίνας. Ναι. Να σας βάλω μια πλειάδα θεμάτων να αναπτύξετε για να καλύψουμε και τις Κατερίνα στα κενά που έχει 2-3 μέρες. Δύο μέρες, ναι, ήταν off. Ναι. Τι να τη βάλουμε, λοιπόν, για πες μου. Για πες. Άκουτο, έχουμε ένα έκτο να επιλέξετε μεταξύ. Ναι. Τη συμφωνία της Βάρκηζας.
την Ένωση του Δωδεκανήσου 72 χρόνια μετά. Τη Βάρκησε που έγινε με τον Παπανδρέου. Ναι, τη Βασιλεία του Ταμερλάνου. Την οικοδόμηση της Νέας Υόρκης. Τα μυστικά της Πυθίας. Ναι. Για τον Τιτανικό. Για τη μάχη του Σαραντάπορου. Για τον Ρομπέντο Δασόν. Για την κρίση τη, στα τη γέφυρα που έγινε το... που ανατινάξανε οι δέργοι. Μάλιστα. Εκείνον Γοργοπόταμο. Γοργοπόταμο. Βάλτε και αυτό. Για την αληθινή ιστορία του Μάκβεθ. Ναι. Ναι. Για τις κόρες της Φρέγγια. Οι γυναίκες στο Βίκυ. Την έχεις μπερδέψει τώρα. Πού την έχεις μπερδέψει τώρα. Την ιστορία, την έκανες κουλουβάχατα. Καλείστε, λέω, μια πλειάδα θεμάτων να αναδείξουμε, να καλύψουμε την Κατερίνα. Ναι. Ήρθες εκεί, μην πάει τζάμπα, δηλαδή. Μην πάει, μην πάει. Κάτι θα... πρέπει να συζητήσουμε, λέει. Αυτό μας λέει δηλαδή, ο φίλος. Ναι. Επειδή σήμερα ήταν όλα αίσια και ευνοϊκά για σένα και οι πόλεις ήταν ανοιχτές και το 62 στη θέση του και το 67 και το 66. Κάνε το καλό, ρε φίλε, ήρθες που ήρθες. Αναπτύξτε και ένα θέμα. Θα αναπτύξουμε. Σε παρακαλώ όμως να αποφύγεις παρά το ότι θα έχεις προκλήσεις. Να αποφύγεις να το Κατερνάκη. Με το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο, ξέρεις τι έφερα τώρα για να του δείξω. Έφερε. Θα σε τριβελήσουνε, περίμενε. Έτοιμος είναι ο άλλος. Έτοιμος που πεις από μένα θα είναι. Να σε ρωτήσω λίγο. Το όνομα μας. Παύλος, Παύλος. Παύλο, καλημέρα καταρχήν. Έφερα τον Πάμπη την άδεια από τον πυροτεχνίτη να δει. Την πυροτεχνίτη άδεια. Ναι, ναι. Έφερα ένα φάκελο που έχω ένα κίνητο στο, στη Χανιώτη που είναι. Για να δει, ρε παιδί. Όχι, όχι, είναι για πούλημα αυτό εδώ πέρα. Στο, προς τα εκεί. Στο Παλιώρι, συγγνώμη, είναι στο Παλιώρι. Είναι 10 στρέμματα αυτό εδώ, αλλά είναι δύο αδέρφια και ζητάνε 1 εκατομμύριο είναι. Μπροστά στη θάλασσα. Είναι αγροτεμάχια είναι αυτά. Ναι, ναι, αλλά χτίζεις μπροστά στη θάλασσα. Έβαλες 4.000 θέματα και όπως κατάλαβες, ο πανέμπειρος Φωτιάδης πήγε σε αυτό που θέλει να πει ο ίδιος. Ναι, ρε φίλε, και σε είπα να το αποφύγουμε. Γιατί έχω και το Top Gun, γιατί το έφερα για να το δείξει. Το αλεπουδάκι. Το αλεπουδάκι 101, έτσι δεν λέει παροιμία, πώς λέει. Έτσι, θα σέβεσαι, φιλιά. Γεια, καλημέρα. Τσαο. Για να δούμε τι, ποια είναι η επόμενη γραμμή. Αν δεν προλάβουμε να μιλήσουμε. Όπα, τέριασε εδώ πέρα, αγόρι μου, φέρνεις πελάτεια. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Βεβαίως. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είμαι πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Θα ήθελα να το... Το όνομά σας. Γιώργος από Αθήνα παίρνω. Α, ακόμα καλύτερα, Γιώργο. Ακόμα καλύτερα. Γιατί είναι ακόμα καλύτερη η Αθήνα. Γιατί η Αθήνα τέτοιο. Νάτα. Γιώργο από Αθήνα. Σ' ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να τοποθετηθεί και να μας εξηγήσει, γιατί δεν τα έχει πει εδώ σε αυτόν τον αέρα. Ναι, Γιώργο, για πες. Το τι έγινε με το προξενιό. Εγώ θέλω να μάθει ο κόσμος. Α, θα τα πει όλα. Γιώργο μου, κοίταξε να δεις. Επειδή δεν κατάλαβα. Θες να το πω τώρα. Όχι, να κλείσω και μετά. Ωραία. Αυτό εξαρτάται από το συντονιστή του Μπάμπη. Από μένα εξαρτάται. Πρέπει να του δώσεις το χώρο και το χρόνο. Ναι, αυτό εγώ τι, εγώ κάνω, συντονίζω Μπάμπης. Αυτό σε κάνει... Στον Μπάμπη απευθύνομαι. Ναι, σε μένα, εγώ τι να, εγώ συντονίζω. Μιχάλης. Κάτσε, γιατί... Και κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Βεβαίως. Πότε θα έρθεις εσύ Αθήνα? Εγώ, κοίταξε, θα τελειώσει με το καλό με τον Μπακ να το τελειώσει, να έρθει ο Σαββίδης να σηκώσει το Λευκό Πύργο εκεί πάνω, να γίνει το τέτοιο, να μαζέψει καμιά 40.000, 50.000 γύρω για το Λευκό Πύργο, να τελειώσει, να μην έχει παιχνίδια. Ναι, για να μην έχει. Γιατί, θα σου πω και κάτι, την πρώτη φορά που πήγα το 2014 ήμουν κόμπλεξ. Τώρα έχω με το, εδώ με τον Μπάμπη και γενικά και με την τηλεόραση με τον άλλο τον Κωστάκη, τώρα δεν κάνει εδώ, δεν θέλω να κάνω. Δεν ξέρω αν βλέπεις Μαρμίτα. Ναι, ήταν που δεν ήθελα να κάνω. Ναι, τώρα τι. Να. Ναι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Έγινε, θα απαντηθούν. Εσύ πότε κατεβαίνεις? Έλα μου, ντέι, και εγώ περιμένω να πάρω ο Σαββίδης το πρωτάθλημα για να κατέβω. Λες να κατέβω μαζί. Ελπίζουμε. Λες να περάσω από το τυφλινάδι την Ανίτα. Κατά τον Απρίλιο, ελπίζουμε. Πάντως θέλω να έρθω στα backstage, Μιχάλη, όταν είναι, δηλαδή γίνει με το καλό. Εκεί. Ναι, να έρθω. Εκεί η εκπομπή θα είναι πρωτόγονη για την Ανίτα. Πρωτόγονη, θα κατέβω κι εγώ μαζί του. Σε φιλούμε, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με την εκπομπούλα μας, βέβαια. FM και ενώ θα βγει FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526.
Και λόγω επειδή βεβαίως στα διαδίκτυα και εκεί στη σελιδούλα μας βρίσκεται και επικοινωνείτε, έχουν τεθεί πάρα πολλά ζητήματα. Πρέπει να τα συμμαζέψουμε. Και ακόμα βρισκόμαστε. Έφερε και το Πασόκ, με. Έφερε το Πασόκ, την κάρτα μέλου του Πασόκ. Έλα ρε παιχταρά. Αλλά έχουν Υπουργέ μου, καλημέρα. Έφερα και το Πασόκ, έφερα και τη τέτοια. Και έχουμε μείνει ακόμη στα ρεβίθια. Δηλαδή έφαγε ο φίλος ο οδηγός ρεβίθια. Πήγατε στο φούρνο, πήγατε, σας είδε φάντη μπαστούνι ο φούρναρης. Περίμενα έξω από το σπίτι. Τι δίνουμε ρε τουλό. Μη λέει, δουλό, μην κάνεις τίποτε. Άντε γρήγορα να πάμε να προλάβουμε. Να προλάβουμε γιατί ο φούρνος τώρα τα βγάζει τα ψωμιά. Ευτυχώς βγαίνουμε τη Βούργαρη, όλα τα φανάρια ήταν καλά, δεν είχε κόσμο δηλαδή. Τι να κάνω που σταματάω και σε ένα βεζινάκι εκεί στον περιφερειακό που έχει, ξέρετε. Βάζω και βεζίνα γιατί μην μείνουμε και στον δρόμο. Εσύ βάζεις βεζίνα αφού άλλος οδηγούσε. Τι να κάνω εγώ, έπρεπε να το βάλω, τι να το κάνω. Τι να το κάνω. Βάλω το βάλα 10 ευρώ. Μια χαρά. Φτάνουμε όλο βαρδάρι, φτάνουμε στο αργό. Φτάνουμε εδώ στο σχολείο, μα γυρνάνε ανατροφή. Παίρνω το φούρναρι, το λέω Δημητράκη. Εσύ κατέβηκα το σχολείο, αλλά την πρώτη φορά που πήγα ήξερα για να μπορέσω. Με δίνει οδηγίες, με σκόνει τα χέρια, με λέει εδώ είμαστε. Άιντε ρε, το λέω, επιτέλους ρε, επιτέλους το βρήκα. Και του ξαφνιάστηκε κι αυτός. Τι γίνεται, τι να κάνουμε του λέω. Πρώτα ήρθα σε σένα να φέρω όλο κουρασανάκι όλο τον Μπάμπη. Μάλιστα. Με έφερες, μια τυρόπιτα έμεινε. Κι άμα έχει, έμεινε κιόλας. Έχει, τα φάγατε. Εκεί το γόμαρδο, είναι. Το καταβροχθήσε. Έδωσα και τη φιδέκια. Το καταβροχθήσε το όλο το μαγαζί έμαθα εγώ. Εγώ πήρα ένα κουρασανάκι. Τι να τον κάνω. Τι να τον κάνω. Για τον τιμήσει κιόλα με αυτόν τον τρόπο. Τι να τον κάνω. Του ευχαριστώ τον Δημητράκη που μα κέρασε. Εδώ βέβαια, όπω μα είπε και ο φίλο μα ο Γιώργο από Αθήνα, έχουν τεθεί μεγάλα ζητήματα. Όπω αυτό που αγωνιά ο κόσμο και είναι ίσω ένα θέμα που κατευθύνει τι εξελίξει. Γιατί έχει γίνει με τα προξενιά τελικά. Μα καίει και το θέλουμε από νωρί να μα. Αυτό ξεκίνησε πριν δύο μήνε με τη φιλνάδα μου από την Αθήνα. Ναι. Έκανα με πίσω με την Ανίτα γιατί και μου λέει να σου γνωρίσω μία που είναι 42 χρονών. Έχει τη σειρά της, έχει αυτό. Την κλάση της. Ναι, μπράβο. Ναι. Πέρασε και ένας μήνας, μεταξύ η άλλη μια φίλη της που έχει. Αυτές οι δύο τώρα ας πούμε για να γνωριστούμε. Ναι. Με δύο φίλες θα γνωριζόσουν, με δύο. Όχι. Με, δηλαδή η δικιά μου. Εσύ και ο Ροναλντίνιο. Περίμενα σε πω. Η δικιά μου φιλή μεσήτρια. Ναι, και μια άλλη σερβίδα, γιατί την ξέρει αυτή. Συνήθως οι προξενήτρες τα κάνουν μεσήτρια, ναι, πλέον γνωρίζουν γυναίκες. Θέμα, έτσι πήγαινε όλο το κονέ για να γίνει. Το κονέ. Οι δύο φιλοι, η σερβίδα και η δικιά μου η μεσήτρια. Βγήκαν με αυτή να το. Την κοπέλα. Βγήκανε δύο φίλοι σου με μια άλλη που ήταν έτοιμη για να γίνει προξενιό. Μπράβο. Τρεις γυναίκες βγήκαν για σένα. Και τους έκανε τραπέζι. Αυτή η διαφερόμενη που ήταν για μένα. Τους έκανε τραπέζι για σένα, αλλά χωρίς εσένα. Χωρίς. Αφού ήταν στην Αθήνα. Μάλιστα. Αλλά τρώγανε και πήραν στην υγειά σου. Πήγανε, φάγανε στη βάρκη σα. Η συμφωνία τη βάρκη σα, λοιπόν. Ακριβώς εκεί που λες. Ακριβώς αυτό, ναι. Φάγανε και κάνανε και λέει. Παραδώσαμε τα όπλα. Δεν θέλω να πει τέτοια. Ευτυχώς. Δεν είπε όχι την πρώτη φορά. Ναι. Ξαναβγήκαν τη δεύτερη φορά. Στέλνει η δικιά μου. Λέω τι έγινε. Τι έγινε εδώ. Το έστειλα το Facebook το δικό σου. Αλλά. Δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Ενώ είχε καταρχήν είχαμε, όπως λέμε και στα είχαμε αγγλικά, δηλαδή συμφωνία, μια πρώτη. Καλή. Ναι. Καλή, ας πούμε. Αλλά. Δηλαδή, όταν βγήκε, για να καταλάβω, όταν βγήκαν οι φίλες σου με την υποψήφια. Μπράβο, την υποψήφια. Την υποψήφια το... Είπε το ναι. Ναι, είπε, δεν είπε αλλά... όχι, ξέρω εγώ. Τη δεύτερη φορά. Όταν που... είδε εσένα και σου έστειλε μήνυμα, είπε όχι. Δεν είπε τίποτε. Δεν είπε τίποτα. Όχι, δεν είπε τίποτα. Απλά με λέει, εγώ το έστειλα και Σαββατοκύριακο αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένει. Μήπως να ξαναστείλει τις φίλες σου εκεί να κάνουν πάλι παιχνίδι. Δεν γυρνάμε. Κάτσε, δεν θα το κάνουμε τώρα να βγαίνω και να μιλάω και να πω όχι ξανά πάλι. Δεν βγήκε κιόλα εσύ, βγήκανε. Πληρώ. Ωραίο αυτό. Να σου πω, είναι πολύ ωραίο σύστημα, θα το υιοθετήσω κι εγώ. Δεν χρειάζεται να βγαίνει ραντεβού και να ξοδεύεσαι και να εκτίθεσαι. Στέλνει άλλου για εσένα. Ψήστες, πολύ καλούς, εν προκειμένου δύο φίλες να μιλήσουν με την υποψήφια. Κοίταξε, βέβαια, εγώ το καλό, την ευχαριστώ. Ναι. Αυτή με είπε η δικιά μου μεσήτρια, με λέει να συγνωρίσω. Έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε, μιλάμε τώρα, στο μάλιστα. Δεκέμβριο μέσα ήταν. Δεκέμβριο. Με 15 Δεκέμβριο. Μάλιστα. Δηλαδή, αλλά επειδή ήταν με... Μα έτσι. Ναι. Αλλά έπρεπε να γίνει. Χάλασε λοιπόν, χάλασε η συμφωνία. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θα καθίσουμε. Το θέμα είναι
μπορεί να έχουμε και κάτι καλύτερο στη Βίλνα. Έτσι, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δεν θα καθίσουμε τώρα. Και έτσι πρέπει, έτσι πρέπει να το κάνουμε. Γι' αυτό και εγώ βγήκα και είπα. Ναι. Θα πάω στην Ανίτα. Θα πάω στην Ανίτα, ε, βέβαια. Αυτό. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στην Ανίτα. Μπράβο. Θα πας με τον οδηγό σου στην Ανίτα. Όχι. Μόνο σου. Το Ανίτα Airlines θα πάω. Ανίτα Airlines. Τι νομίζεις. Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Απέτηση. Ναι. Να έρχεται 3 φορές την εβδομάδα από ό,τι άδεις. Σαν φάρμακο. Γιατί πήγε 6-25 και το μαλλιωτάγαρο δεν εμφανίστηκε. Ποιο είναι το μαλλιωτάγαρο, πω. Α, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα, έχει πάρει φόβο από μένα. Κατάλαβα ποιο λέει. Τον άκουσε, ούτε το τηλέφωνο. Ξέρεις τι, πες μου το όνομα σας. Παύλο. Παύλο, ναι, θυμάστε τι είχε πει τη φράση. Θυμάμαι. Μπράβο. Τι έκανα μετά εγώ. Κρύφτηκε, τη σπηλιά που σαν τη σπηλιά. Ναι, ρε φίλε, τώρα μα είναι 6-25 και δεν εμφανίστηκε. Το μαλλιωτάγαρο ποιο είναι. Το Ρόντο. Ποιο άλλο άλλο. Το Ρόντο. Ο αυτό ποιο ήρθε χθε. Ποιο. Με τον Παπούλια. Α, ο Λευτέρη. Τι αυτό είναι άλλο. Ο Μπανανοχάστη. Μάλιστα. Ναι, που θα πάει λε στο Μπραζίλ, λέει και ιστορίε. Έχει ανοίξει πολλά. Στο Μπραζίλ, ρε. Από Εγνατία μέχρι Λέλους αφού και είχα στην μπανάνα του. Για μπανάνα του ρε, του μαλλιωτάγαρο ρε. Με κάθε θα μην το μαλλιωτάγαρο, μην τρελαθούμε. Αν δεν εμφανίστηκε ρε φίλε, 6-26. Έτσι. 4 τηλέφωνα θα είχε πάρει. Για ρε, εδώ ήρθε η Χριστίνα. Να τη Χριστίνα, τη μνημονεύεις τη Χριστίνα και πάλι. Καλημέρα τη Χριστίνα, ναι, ναι. Ακούει. Όχι, γι' αυτό. Πόσες φορές πήρε. Ούτε ναι, εδώ. 10 φορές πήρε. 10 φορές, δηλαδή απανωτά. Τώρα δηλαδή, τίποτα. Τι θα κάνεις, για να μην έρχεται και στο σταθμό, αφήσει μια φωτογραφία σου εκεί πέρα. Για να μην πλησιάζει και στο εγώ σταθμό. Εγώ τον είπα, του λέω, άμα κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις τώρα, τον έβαλες. Ξέχασα να φέρω και τη μάτσα τη Μαρία μου, ρε, την μπάλα. Τη μάτισα, θα βγει. Θα κοιμάται αυτή τώρα, ρε, ούτως ή άλλως. Όχι, ρε, έχω την μπάλα εδώ πέρα, την έχω εγώ. Την μπάλα, την μπάλα. Τι είπα από χθες, τη μάτσα τη Μαρία μου, όλα τα λέει, ρε. Έτσι, έγινε, σε φιλούμε. Τσάου τσάου, μου πει μάντισα, που λέει και το τραγούδι, μάλιστα, μάλιστα. Μάντσα, μάντσα, σου είδα και λαχτάρισε. Για όσους δεν μας έχουν ξανακούσει ποτέ, η εκπομπή αυτή είναι ενδεικτική του τι επικρατεί κάθε πρωί εδώ στο Λόγο, επειδή όποιος κατάλαβε, κατάλαβε εν ολίγης είναι τα πράγματα. Στο πρωινό της Τεταρτούλας μας σήμερα, Τετάρτη 20 του μηνού, 20 του Φλεβάρη, είναι Αγάθωνος, Πάπα της Ρώμης, Λέοντος, πάλι Λέοντος και χθες Λέοντος, κάθε μέρα γιορτάζει ένας Λέοντος. Τι θα γίνει, τι μας κρύβουν εδώ, επισκόπου κατάνη. Μου θυμίζει την οδό, αυτό, ναι. Λέοντος, του θαυματουργού Ανιανού Επισκόπου Αλεξανδρίας, είναι Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει σε 7 και 8. Θα δύσει στις 6 και 9, σελήνη 16 ημερών. Με υγρασία ξυπνήσαμε, αλλά με καλές έτσι γενικά καιρικές συνθήκες. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλό κρύο. Να τα ξέρει αυτά ο κόσμος και εσύ Φωτιάδη που πηγαίνει στα γήπεδα. Θα πας να δεις κανένα Απόλλωνα τίποτε αυτά ή θα πας κανένα. Σε βλέπω κανένα πάω κάρι να πηγαίνεις εκεί στα κρυφά. Όχι, έτσι να πάω να δώσεις εκεί. Α, για την Κυριακή έχω συνάντηση στο μεσημέρι με έναν από εκεί για 10 στρέμματα. Για 10 στρέμματα, μάλιστα. Μεγάλες business, μεγάλες business. Τι είναι, 10 στρέμματα, τι είναι, ψιλολόγια. Όχι, όχι, είναι το θέμα ότι ξέρεις ότι να ψάχνεις να κάνεις ένα χρόνο είναι δύσκολο. Καλά, βέβαια, βέβαια. Δύσκολο. Δηλαδή θα σου έρθει, αλλά θα περιμένεις και ένα χρόνο. Μα τα λέει και ο Ρέμος. Το τηλέφωνο μεσίτης χάνομαι όταν λείπεις ξαφνικά. Βγαίνει τραγούδι, βγαίνει. Και τα μεσητικά. Πρώτος, παλιά. Βέβαια, βέβαια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα πάλι που ξεντικεί Σταυρούπολη. Και να πάμε στο διάλειμμα. Ακούς. Έλα. Μπάμπη, τώρα έτσι πώς το βλέπεις. Ναι. Το μαλλιωτάγαρο αυτό είναι για Ανίτα ή ο οδηγός. Ποιος έχει, που είναι τηλεοπτικός καθαρά ο οδηγός. Δεν μας το βάζει μέσα, μήπως τρέμει. Α, δεν είναι, μας το βάλει. Μήπως δεν μπορεί να μας το βάλει στην εξίσωση. Εμένα με είπες μαλλιωτάγαρο, Οπα. Ναι. Εμένα είπες, ρε. Δηλαδή, χθες το βράδυ που άκουσε την εκπομπή εγώ. Όχι, θα σε πόσω μέσα και θα σε κάνω ρόμπα πίτσα, ρε. Θα το ταψίρε. Τον έχει τραχωρέσει, δεν τον έχει ακόμη κάνει μπλοκ. Έλα τώρα με το. Άι το. Αυτόν εδώ πέρα. Άι τώρα τον έχει κάνει. Για τη Λίβερπουλ δεν είπε τίποτε. Τάχα Λίβερπουλ είσαι, μούφα είσαι, μούφα. Τάφερα, ρε, κάτσε ρε. Πευθεία σε κάνω το πήρε. Δεν πιάσαμε τα αθλητικά ακόμα, περίμενε. Κάτσε ρε. Πήρε ο Άρης ο φίλος μας από την Αθήνα και ρωτούσε για το αίσθημα τι θα κάνουν. Το αίσθημα αυτό είναι το σημαντικότερο. Βέβαια. Ναι.
Πώς ήταν το κυκλάκι δίπλα σε μένα που είναι, να βλέπεις να ψάχνουν το φούρνο και να γυρνάνε. Εσύ δεν είναι. Γύρω-γύρω από το βέγκο στην τάδε που δεν έχει φώτα εκεί πέρα. Πού να είσαι στην Θέρμηρο, που παντού φώτα έχουμε εμείς. Δεν έχει εκεί πέρα. Σκουτάδε ρε, κάτι οικονομία ρε. Έκανε να βρουν μία ώρα σαν την Ανουσάκη και το βέγκο που ήταν νύφη. Σωστά, σωστά. Τι δεν θα σε βρω ρε Μαλλιοτάγαρο, δεν θα σε βρω. Ανοίξαμε μέτωπο. Όχι από εκεί. Χαμός φίλε, κουράστηκα. Άντε διάλειμμα, διάλειμμα. Πού να έχουμε, δεν είναι θερμή, θερμή γεμάτη φώτα αυτά. Πόλη του φωτός, ενώ η Σταυρούπολη μέσα στα σκοτάδια. Κάτι. Ναι, 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 ναι. Την παλιά κομματερή που έχουν στα γαράδες έχει γίνει ειδικό χώρος που κάναμε βολταϊκά. Να, βολταϊκά εκεί. Δίνει ρεύμα. Το... Δίνει ρεύμα, πού δίνει ρεύμα. Δίνει, ας πούμε, σε υπηρεσίες του Δήμου. Α, μάλιστα. Και τα σκουπίδια πού τα πήγαμε. Τα πήγανε στη Μακρουράχη τώρα. Εκεί πήγε. Μακρουράχη πού είναι, ούτε καν ξέρω. Έξω από το Λαγκαδά είναι πηγαίνοντας. Α, ναι. Τι μαθαίνει κανείς. Άρα τα γαράδες γίνανε τώρα. Όχι, έκλεισε. Φτάνει, δεν έριξε. Από το 80 έκλεισε και 30 χρόνια. 30 χρόνια σκουπίδια μαζεύαμε εκεί. Στα ανατολικά, να μην τα πάμε στα δυτικά. Πόσο σκουπίδι. Μαυροράχη, Μακροράχη. Μαυροράχη. Να μάθουμε και λίγο έτσι πατριδογνωσία, μάλιστα. Είναι για 51 χρόνια είναι. Μάλιστα. Να τα κυρίες και κύριοι, όλων των ειδών τις πληροφορίες και τις ειδήσεις κατέχει εδώ ο Φωτιάδης. Είσαι λίγο σαν το Google. Πατάω ρε παιδί μου και γνωρίζεις. Παπ, ό,τι σε ρωτήσουμε έχεις. Επειδή δούλευα στη Σκουπιδιάρα, στο ξέρεις, Δήμο, και ξέρω γιατί για να πας από εδώ είναι πόσο είναι, 60 χιλιόμετρα είναι. Από εδώ πού? 60-70 χιλιόμετρα. Από τη Θέρμη για να κάνει δρομολόγια πάνω. Μω, να πας στη Μακροράκη, στα Σκουπίδια. Ναι, αλλά επειδή ήταν και ασύμφορο. Και πετάμε στη θάλασσα να πούμε τελειώνουμε. Ποια θάλασσα ρε. Ναι. Ο άλλος είδα σε ένα νησί πετούσαν τα αυτοκίνητα μέσα. Τι, τώρα ποιος θα δει μέσα στη θάλασσα. Τα κάνανε ας πούμε σαν αρχαία κάτι. Σαν αρχαία, γιατί. Στην Αθήνα κάτω ήταν αυτό. Αθήνα και μάλιστα, θα κατέβεις στην Αθήνα. Λοιπόν, κράτα τα όλα αυτά. Θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε τώρα εδώ ένα μικρό διαφημιστικό για να σηκώσουμε λίγο μανικάκι, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να πούμε και για αθλητικά και για ποδοσφαιρικά. Και πάω Κάρις βέβαια και Λίβερπουλ χθες που έπαιζε. Είδες καθόλου? Όχι, δεν είδα. Τι να δεις τώρα, τα μαλλιοτάγαρα εκεί του κλόπ. 0-0, σούπα, άσε. Δεν μπορούσα να βάλω την μπάλα στα δίκτυα. Θα δούμε στη ρεβάνς τώρα τι θα γίνει. Αμαλλιοτάγαρα, άστε να πούμε. Ναι, ναι, με τους Γερμανοί. Όλα αυτά. Γερμανική μπότα είναι αυτή. Πες τα. Άμα τη επιστροφή, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 20ης του Φλεβάρη. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Με Μιχάλη Φωτιάδη σήμερα, γίγαντα παρεούλα, αλλά και συνδρομή. Άρε, πώς το έχεις πάει, Φωτιάδη, κάνε μου μαθήματα. Το έχεις εξελίξει πλέον. Έχεις μεγαλοπιαστεί και φέρνεις μαζί και οδηγούς να σε πηγαίνουνε. Α, και πέτρινο φούρνο και μπάτμα και τα λοιπά. Έχουμε κοντά μας και τον φίλο του Μιχάλη Φωτιάδη. Θα τον ονοματίσουμε ως ο οδηγός. Ε? Ο οδηγός. Πες μια καλημέρα εδώ να σε ακούσει. Ο λαός σου σε καλεί. Πάρτο. Άρε. Πάρτο κοντά σου. Γκρακ, γκρουκ, πάρτο. Μην μας έτσι. Γκρέμιστα όλα. Δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου. Τι έγινε, σε κουβαλάει πρωί-πρωί, σε ξύπνησε για να τον φέρνεις εδώ στην εκπομπή. Πες το. Κάνεις ότι έχεις μέλι πουλάς, Διαφήμιση, τα πάντα, ναι. Όχι, κακό δεν είναι. Εντάξει. Τι σε έκανε, σε ξύπνησε το πρωί για να τον πας στα Σταυρούπολη. Είχα ταξί παλιά και ξέρω λίγα. Έχεις κάνει ταξί και ξέρεις, μάλιστα. Και τον πήγες και σου είπε να μην φας το βράδυ. Και έφαγες τα ρεβίδια πρωί-πρωί. Όχι. Ήμουν νηστικός από το βράδυ. Ναι. Σηκώθηκες μια λιγούρα, λογικό δεν είναι. Ναι. Λογικό. Φάγατε τίποτα στο φούρνο. Σας κέρασε ο άλλος εκεί, μόνο λόγια είναι να πούμε για Σταυρούπολη. Κέρασε κάτι. Έφερε και εδώ για σένα. Έφερε και εδώ και για μένα. Γι' αυτό ξεκίνησα. Ναι. Από το εξωτικό Τριάδη για να πάω εκεί και να φέρω εδώ. Μάλιστα. Για να μην λέμε ότι δεν ερχόμαστε. Έτσι. Και του ήρθε και ξαφνικό κιόλας. Ναι. Δεν περίμενε τέτοιο μπάσιμο να κάνει Απόλλων Πόντου. Μπάσιμο και lay up, ο Απόλλων Πόντου ο ισχυρός. Μάλιστα. Πώς φαίνεται εδώ η εκπομπούλα μας, καλά είναι. Εντάξει, καλά είναι, μάλιστα. Λαλίστατος και ο φίλος μας ο οδηγός. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπούλας. Η είδηση βέβαια που προκύπτει μέσα από όλα αυτά είναι ότι περιμένουμε να πάρει ο Πάκο το πρωτάθλημα.
για να εμφανιστεί, να τελειώσει αυτό για να εμφανιστεί στην Ανίτα. Αυτό που περιμένουμε όλοι θα σε στείλουμε με κοβόι. Καλά, με BBC θα πας. Θα πας με BBC και αν σε ρωτήσει η Ανίτα θα πεις λόγον επειδή. Θα φύγω από εδώ 3 η ώρα, 4 για να μπορώ να μιλήσω με το πρωί 6 η ώρα. Από πού θα φύγεις? Παρασκευή. Θα κλείσω από εδώ και να είμαι. Θα φύγω το πρωί, ρε παιδί. Με τι θα φύγεις το πρωί? Μπορεί να φύγω με το αεροπλάνο, με το τέτοιο, αλλά να μπορώ να μιλήσουμε, να βγω στον αέρα. Να βγει στον αέρα, άντε. Ζούμε για αυτή την ημέρα. Ζούμε για αυτή την ημέρα να τελειώσουν αυτά τα ποδόσφαιρα. Δε τι έφερα. Έφερε. Έφερα το Πασόγκρε. Υπουργέ μου, καλημέρα. Πού είσαι, ρε Υπουργέ μου? Μα ακούει ακόμα, κοιμάται. Αυτό θα βγει κάτι σε 7 η ώρα. Κάτσε να περάσουν όλοι και μετά. Προδιαγεγραμμένους, μάλιστα. Σε κάτι έτσι ψευτοαθλητικούλια. Χθες είχαμε και Champions League. 0 στο Πηλίκο. Η Liverpool ήρθε ισόπαλη με την Bayern Μονάχου 0-0. Και Lyon Barcelona επίσης 0-0. Να πω και κάτι. Θύμισε λίγο έτσι ελληνικό πρωτάθλημα, λοιπόν, Super League. Ναι. Βαλβέντε έκλεισε για 2 χρόνια, 7 εκατομμύρια το χρόνο. Έχεις πληροφορία εκεί? Βέβαια, από αυτό είναι από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, να τα κυρίε και κύριοι, από την Παρασκευή. Έκλεισε με 2 χρόνια, έκλεισε, αλλιώς τέτοιο. Ήταν, φύγει ο Βαλβέρδε. Ήταν, αλλά η διοίκηση τον κράτησε, τον έκανε αύξηση. 7 εκατομμύρια το χρόνο. Να τα, έχουμε και τις ειδησούλες εδώ, γιατί. Είναι αυτό που λέω σωστά. Το ξέρω εγώ, εσύ τα παρακολουθείς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Έτσι. Τέλος πάντων. Πες μου, αγόρι μου, παλικάρι μου. Καταρχήν θέλω να είναι αυτοτελή τα επεισόδια. Μένουν κενά. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο φίλος ο Παύλος σήμερα, εγώ έχω μείνει εκεί. Τι έγινε με τη συμφωνία της Βάρκηζας? Λοιπόν, Φωτιάδη, όλα αυτά τα θέλω με χαρτιά. Δηλαδή, πας κλείνεις μία συμφωνία, είναι 42 χρονών η άλλη, πρώτα θα παίρνεις το πρικοσύμφωνο στα χέρια και μετά. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Θα με περάσουν για... Τι να πω, ρε. Όχι, ρε, τέτοια πράγματα. Όχι τέτοια πράγματα. Αυτά καλό να μην γίνονται. Ρε, τώρα. Σου λέει τώρα τι ήρθες τώρα, ήρθες να πάρεις εμένα, ήρθες να πάρεις τα κίνητα και δεν γίνονται. Τα κίνητα, αυτά πάνε μαζί, ρε. Μαζί, ρε. Λάου, λάου, ρε. Και αυτοί δύο μέτρα, λίγο, 30 πόντους Φωτιάδη θα πάρει. Δεν είναι λίγο. Έτσι. Μου θυμίζει, ήταν ένα κόμμα και έλεγε γλύψη. Σάλιο δεν σου έμεινε στο τέλος. Έτσι θα κάνω. Είστε και ενδυνάμει πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Τριαδίου, δεν είναι έτσι? Ποιος? Εγώ? Όχι, ρε, δεν έχω σχέση. Όχι, ρε. Δεν έχει τοπική οργάνωση το ΠΑΣΟΚ? Το Τριάδι. Δεν το ΠΑΣΟΚ. Κοίταξε μου, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δεν έχει. Ναι. Κοίταξε, είναι ο δήμαρχό μας εκεί και. Τα φωτοβολταϊκά δεν μπήκανε, ήταν φωτοβολταϊκά. Όχι, κοίταξε, έχει φτιάξει μια μονάδα επάνω στην παλιά τη χωματερή, στα Γαράδες, για να μπορεί, επειδή από κάτω είναι, ξέρεις, τα απόβλητα και αυτά εδώ, και δίνει ρεύμα. Τώρα είδα και μια τέτοιο, κάτι παιδιά που δουλεύανε σε απορριμματοφόρο και με ρωτούσαν πού να τα πάμε, ρε, να τα πάμε στη Μαυροβουνάκη. Όχι, κοίταξε, έχει πάρει τράκτορες, ειδικό εδώ πέρα, ναι, έχει πάρει τράκτορες, έχει τράκτορες, για να μην ξοδεύει πετρέλα και αυτά εδώ, γύρω στα 500 χιλιάρια μόνο το χρόνο. Τα πετρέλαια. Πάντως θέλω, Μπάμπη, να γίνουν αυτοτελή τα επεισόδια. Δεν έχουμε μάθει τι έγινε η μπανάνα του Λευτέρη. Μπανάνα τι έγινε? Πού είναι, ρε, αυτός, ρε, πού είναι? Δεν έχουμε μάθει τι έγινε. Πού είναι αυτό, ρε, το παλιό τάγαρο που τέτοια. Δηλαδή, μόνο εγώ μπορώ να το καταφέρω. Στην ηλικία στο Πετρίτσι, λίγο να εντρυφήσουμε περισσότερο. Ρε, πας και πεις την προφητεία στις Μαρίες μου. Τώρα που δεν μας ακούει η Κατερίνα. Έτσι, τσάω, ναι. Δεν πρέπει να αφήνουμε κενά σε καμία των περιπτώσεων. Παρ' όλα αυτά, λες, να φτιάξουμε ένα ρεβιθάδικο έτσι πρωί-πρωί. Ο κόσμος να τρώει μια ρεβιθάδα ωραία και μετά να ξεκινάει. Βαρύ είναι, δεν μ' αρέσουν καθόλου, αλλά ίσως κάτι να κάνω. Εντάξει. Πατσάκου να φάω από τότε, καμιά δεκαετία. Δεκαετία έχει να φας πατσά. Τότε που ήρθε η Άντζελα και χτύπησε το πόδι, ρε. Γιατί, τι σχέση έχει η Άντζελα με το πατσά? Από τότε έχουν να φάω. Το ποδαράκι της Άντζελας έφαγες? Όχι, ρε, πήγα, την άκουσα και μετά πήγα για πατσά. Άρε, μεγαλεία. Και καθόμουν εδώ και δεν έλεγα τι είναι αυτό τώρα. Και όμως το έφαγα. Με την Άντζελα έφαγες? Αμά, την άκουσα. Α, την άκουσα, συγγνώμη. Την άκουσα, ρε, πάπη.
Και έχεις να φας 10 χρόνια πατσά. Ναι. Γιατί ρε εσύ, Μιχάλη τώρα. Έφαγα και μια φορά εδώ τώρα στο ναι. φίλο με πάνω στο Τριάδη που ναι, έχει. Ναι, ναι, ναι. Έφαγα και λέμε μωρέ τώρα. Όχι, χορηγία αυτή είπαμε. Θα σου ράψουμε σαν τους οδηγούς της φόρμουλα. Θα είναι, θα έρχεσαι με στολή κανονικά. Θα έχεις τους χορηγούς σου πανοραμέν. 10 χρόνια. Γιατί 10 χρόνια είμαστε μέσα στην κρίση. Γι' αυτό δεν έχουμε φάει πατσά. Παλιά βγαίναμε, πηγαίναμε στην Άντζελα, πηγαίναμε στην. Τότε. Και τούλα τη Γαρμπή. Είχε πολύ έξοδο. Έξοδο. Δηλαδή έξοδο ήταν. Πολύ έξοδο ήταν όλο αυτό το πράγμα. Α. Βγαίνανε ρε παιδί μου, βγαίνανε. Δηλαδή βγαίνα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βγαίνανε. Δηλαδή είχε κίνηση. Ναι. Ειδικά, ναι. τι να σου πω, το 10, εγώ που ήμουν κάτω και δούλευα σε ένα πάρκι εκεί στο καζίνο. Στο καζίνο. Δηλαδή είχε ένα, ούτε μια σεζόν. Ούτε να πιάσω. 10.000 κόσμο πήγαιναν, ερχόταν. Ούτε να πιάσω το πάτσα μπορούμε να φάμε πλέον. Τώρα, λοιπόν, δεν είναι... 6 ευρώ, 7 έχει πόσο και πατσαστό. Μπορεί και παραπάνω να σου πω την αλήθεια. Και εγώ έχω να φάω. Αμάν. Μόνο που τον άκουσα. Τακ, μόνο που τον άκουσα. Σαν το συγχωρεμένο του Θανάση Βέγκο που έγινε. Τι έκανε ο συγχωρεμένο του Θανάση. Ναι, έφτιανε τον πατσάγια και μπορούσε και το φέσει. Μάλιστα, μάλιστα. Σου υπόσχομαι την επόμενη φορά θα πάμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή να φάμε έναν ωραίο πατσαδάκο. Βεβαίως. Θα έχω και τον οδηγό μου κιόλας. Ναι, και τον οδηγό πάντα, πάντα. Βέβαια. Χωρίς τον οδηγό μας δεν γίνεται. Χωρίς τον οδηγό πηγαίνεις. Γι' αυτό τώρα εγώ, σαν Φωτιάδης, ναι. που με κάλεσε θα σε γυρίσω στο σπίτι σου. Έχουμε και αυτό, τι νομίζεις. Θα φτάσουμε. Βέβαια. Εντάξει, okay. Εδώ πήγαμε στο εξωτερικό και πήραμε τα. Πάγαμε και τα κουρασανάκια φάγαμε. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Με πας από το φούρνο να πάρουμε κι εγώ. Θα περάσουμε, θα περάσουμε. Ξανά από εκεί φουράνε, δεν σε χάνω. Ρώτησα και το διπλανό ναι. γιατί είναι επειδή το παρκάραμε εκεί. Ναι. 9 η ώρα λέει μπορεί να περνάνε τα φορτηγά. Α, μάλιστα, εντάξει. Ρώτησα και το διπλανό για να μην έχουμε κανένα επεισόδιο και χτυπάνε εκεί. Ένα θερμό επεισόδιο, τίποτα, τίποτα. Μάλιστα, μάλιστα. 2-31-0-283-8 θα λύσουμε κάθε πορεία εδώ στο λόγο. Επειδή θα θέσουμε ζητήματα, θα θέσουμε. Οτιδήποτε σας απασχολεί θα βρει την απάντησή του. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως βεβαίως και στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκει και μας επικοινωνείται. Πέρα από τα ποδοσφαιρικά μου έχει φέρει εδώ πέρα και το πανό της Λίβερπουλ ο φίλος μου Μιχάλης. Αλλά ο Κλοπ χθες τίποτα εκεί αυτά δε. Μανές, άλλα, ιστορίες, παλτά μεγάλα. Τι είναι αυτό Μπρούνζο Πετσέτα, τι. Πετσετάκι Λίβερπουλ. Ναι, το είχαν βάσει πάνω στο τέτοιο. Μας έχουν ρίξει εκεί διαρκώς στους κουβάδες. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε. Βαρετή χθες είναι η μέρα του Champions League. Συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα με δύο παιχνιδάκια στις 10 η ώρα. Ατλέτικο Μαδρίτης, Juventus και Σάλκε Manchester City. Ευελπιστούμε στο να δούμε κάτι καλύτερο. Δεν θυμάμαι και εγώ ποτέ άλλοτε να βλέπεις αγώνες Champions League και σε δύο παιχνίδια σε αυτή τη φάση το 16 να μην σημειώνεται κανένα απολύτως τέρμα. Και μετά κοροϊδεύεται τα. Τα Λεβαδιακός Πανετολικός και τα ούτω καθεξής παιχνίδια. Χθες είχαμε και ένα ματσάκι για την. Ασχολήθηκε αρκετά ο κόσμος για την φάση των 16 στην UEFA Nations League, πώς λέγεται, Youth League, κάπως έτσι. K18. K19, K19. Καμία, με τον Πάκου ήταν. Η ομάδα του Πάκου απέναντι στην Τότεναμ. Τι έκανε τότε να. Ιτήθηκε, με τι... τότε να. Όχι, ο Πάκου τι έκανε. Ο Πάκου έχασε. Τότε να νίκησε 1-0, ο Πάκου γονιζόταν. Σαν ομάδα μεγάλο... τι λέει. Δεν το πάρα πολύ παρακολούν, αλλά πήγε αρκετός κόσμος από τη. Δεν είχε καμιά 7-8.000 κόσμος. Καλό αυτό, μπράβο τον Πάκου. Να πάνε τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια. Το νέο αίμα είναι. Το νέο αίμα, βέβαια, βέβαια. Από εκεί μέσα θα βγάλουν παίκτες. Θα βγάλουν παίκτες, λες. Διψάει ο κόσμος για ποδοσφαιράκι. Γενικότερα υπήρξε έτσι μια κινητικότητα. Σήμερα έχουμε και το. Αξίζει να το. Όχι, αξίζει. Και πρέπει και βασικά και να το αναφέρουμε. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο να το. Να ενισχύσει ο κόσμος και να συνδράμει το φιλικό στο Παλέντε Σπορ για τον φίλο του Αρέως. Νομίζω είναι στις 6 ώρα, αν δεν κάνω λάθος. 5 ευρώ η είσοδος, 5 ευρώ η ενίσχυση ουσιαστικά. Γιατί και να μην δώσεις το παρόν, αρκεί και μόνο ένα στυλιάκι. Για να κάνουμε μια ενημέρωση. Τι είναι αυτό τώρα για στο Παλέ. Είναι ένας φίλος του Άρη που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Ναι, και χρειάζεται. Μήπως το ανεβάσαν αυτό στο Facebook. Ναι, έχει ανεβάσει. Παντού θα δοθεί ένα φιλικό σήμερα στο Παλέντε Σπορ το απόγευμα για τον Δημήτρη που
χρειάζεται βοήθεια όλων εξαρτήτων. Φυσικά χρωμάτων, αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό είναι να μην εμφανιστεί. Ναι. Άρης εναντίον Ερμή Λαγκαδά. Λαγκαδά. Ναι, 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 ναι. Σε συγκλώνεις ο Λαγκαδάς? Όχι, όχι. Εντάξει, οκ, οκ. Αυτή είναι. Τι είναι, Δέλτα είναι? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπάσκετ, στο μπάσκετ. Τι είναι αυτή? Εντάξει, Δέλτα, υπάρχει Δέλτα Εθνική, στο μπάσκετ δεν υπάρχει. Μέχρι Β' και μετά νομίζω. Πάμε στις εκάθλιες. Β' είναι μαζί με τον Απόλλων. Απόλλων Πόντο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Τρίζουν τα κόκαλα του κάθε φιλέλληνα Γάλλου που πολέμησε τόσα χρόνια στο πλευρό των Ελλήνων μετά τη σφαγιαστική διατησία χθες του Γάλλου στο Champions League, στο παιχνίδι της Τουρκίας. Το είδες, πήγες το είδες. Ναι, μιλάμε για ένα μαρκάρισμα που ήταν για κίτρινη, κόκκινη. Σε μια αιστεία την είχαμε χώσει την Τότεναμ. Έτσι. Αλλά δεν υπήρχε ο Σαλπιγκίδης για να το καρφώσει ούτε ο Αθανασιάδης. Έτσι. Είναι όχι Σαλπιγκίδης, ο Γεωργιάδης δεν το είχε βάλει τον γκολ. Γεωργιάδης και Αθανασιάδης. Γεωργιάδης έκανε τη σέντρα. Α, μάλιστα. Τα μπερδεύω λίγο. Ναι. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, μην τα θέλουμε κιόλα. Με αυτή τη σέντρα έμεινε στον ΠΑΟΚ. Ναι, σωστό κι αυτό. Πάντως εκεί που μας λείπανε τα μπραντς του Δημήτρη, που ανησυχώ, πραγματικά ανησυχώ, φίλε, με τη διατροφή που έκανε, γι' αυτό ανησυχώ, για τα επίπεδα χοληστερίνης που πρέπει να είχε, μας λείπουν τα μπραντς του, ήρθε ξαφνικά μια ρεβιθάδα, ρε. Θα σε πω κάτι. Θα σε πει κάτι. Είδα χθες, εκεί στο Facebook, τι να σε πω, είχε μία... Τα αμάξι πως ήτανε, πιο, δηλαδή ίσα με τα αμάξι, ήταν αυτό, το έχω στο τέτοιο, το έχω βάλει, προσπαθούσε να μπει μέσα στα αμάξι, όταν σου μιλάω τόσο χοντρή, δηλαδή πόσο σκούρεις ένα μπαλόνι και τους τριμώνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, αυτό έτσι και πού. Με τα ρεβίθια τι σχέση έχει αυτό? Όχι, θέλω να σου πω, ήταν τόσο χοντρή, μιλάμε, σου μιλάω τώρα, δεν ξέρω, 220 λάκια, 250. Για τη συμφωνία της Βάρκης. Για πες, τη Βάρκης, τι θες να πούμε? Πας τώρα στην Ανίτα και σου έρθει μια τέτοια κυρία. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις εκεί, πώς θα αντιδράσεις? Δεν γίνεται αυτό εδώ. Κοίταξε πρώτα. Κάτσε. Εγώ πρώτα θα περάσω, θα μιλήσω στο ιδιαίτερο γραφείο που είναι με την Ανίτα. Δεν ρωτάς. Γιατί εγώ επειδή πήγα την πρώτη φορά και ξέρω τα κόλπα και αυτά εδώ. Αλλά επειδή, λόγω επειδή, δεν σαν πρώτη φορά κόλλησα, τώρα θα είμαι άνεργος. Δεν θα καθίσω εκεί στο καναπέ. Θα ξεκουράσω την Ανίτα. Όχι. Δεν θα καθίσω στον καναπέ. Θα είμαι εκεί, θα ξεκουράσω την Ανίτα. Το τι κόσμος έχει περάσει. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος. Δηλαδή, άμα είναι μία εύσομη, ένα 100 κιλά, έχει σημασία δηλαδή εξωτερική εμφάνιση. Πάλι τα ίδια. Δύο γυναίκες προσπάθησα και τις αδυνάτησα. Κάτσε. Τη μία την πήρα διάδρομο 1150. Να τόσο. Να απλά... Και πάει αυτό. Τι θες τώρα, δηλαδή. Πάλι τα ίδια. Δεν θέλουμε. Φτάρει κουραστικά. Πάρε και σε μένα ένα διάδρομο που είμαι και εγώ φτάνω. 750 διάδρομο με προκλητήρα ήταν. Τσάω. 1150 ο διάδρομος. Τι διάδρομος ήταν αυτό? Ποιο το έφερε στο κουλουάρ από το Καφτατζόγλιο? Τι διάδρομος είναι αυτό, ρε παιδί? Ήταν από εκεί, από το IKEA. Και κάνει τόσο πολύ ο διάδρομος? Όχι, τότε που το πήρα ήταν 6-7 χρόνια. Πάνε αυτά. Και τι έγινε ο διάδρομος? Αυτό το πήραν άλλοι. Το πήραν άλλοι, μάλιστα. Αχ, μας πήρα και τους διαδρόμους. Και ανοίξανε και στίβους. Και θέλει τώρα να, να κάνουμε πάλι. Όχι, δεν θέλουμε, φτάνει. Δεν θέλουμε. Έτσι, σε πήρα διάδρομο. Τι άλλο να σε πάρω? Που μπορεί να φτάνει. Φτάνει, δεν θέλουμε να κάνω. Δηλαδή, μεγαλοσύνη του ανθρώπου. Για να. Κόπουλος. Όχι, όχι, όχι. Για να σου πω και κάτι. Ναι. Από ξωτικό Θέρμη, ναι. Χαριλά, πόσα χιλιόμετρα είναι, Μπάμπη? Είναι 7 χιλιόμετρα, 8. Δεν σε γελάσω, αλλά μπορεί δηλαδή, να σου πει εδώ φιλοσοφία. Μέχρι και στο γήπεδο του Άρη. Λίγο, ναι. Πήγαμε. Μας πει, πού είσαι οδηγός, πόσα χιλιόμετρα είναι? Ξέρω. Η Θέρμη με το Τριάδι που ήσουν και οδηγός. Πόσα χιλιόμετρα είναι? Πόσα χιλιόμετρα είναι? Πες το, βρε παιδί μου, τώρα να ακούσουμε μια έμπειρη άποψη. Πες το, ρε Στέλιο. Με έχεις κάνει, ρε. Σε οδηγόρε. Άρε, σε έφερε. Δεν το ξέρει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πόση μπόλ. 7 χιλιόμετρα. 7 χιλιόμετρα, α πούμε ότι είναι. Ναι. 8. Άρα τι να τον κάνει στο διάδρομο? Ναι, αλλά το έκανα γι' αυτό. Δεν θέλω να ξανακάνω πάλι και μου λέει ο φίλος μας εδώ. Πού μπορείς να φτάσεις? Είναι... Για μια γυναίκα που μπορείς να φτάσεις. Να της πάρεις διάδρομο δηλαδή, μάλιστα. Το έκανα εδώ. Όχι, ξανά πάλι. Ξανά πάλι δεν γίνονται. Άσε τώρα, ναι.
Μάλιστα, πάρε βαράκια. Την επόμενη φορά πιο φτηνά. Και εκεί είναι για τα χέρια που τα σφίγγεις. Πήρα και ποδήλατο. Και ποδήλατο. Άρε, τι έγινε εσύ, γυμναστήριο θες να ρίξεις. 350 ευρώ. 300, βάλε και αυτό, πάμε στο 1,5 χιλιάρικο δηλαδή. Άλλο κάτι, κανένα ελλειπτικό έτσι μηχάνημα. Ναι, αυτό. Μάλιστα, αυτά τα δύο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Ω, καλώς το να, καλώς το να. Τι έγινε, Φωτιάδη. Καλημέρα, τα κόρη μου. Εκεί άμα πας από την πίσω δρόμο από το πράγμα της Θέρμης, είναι ότι 4 χιλιόμετρα. Ούτε το 30 χιλιόμετρα. Δεν λέω γι' αυτό, ρε. Λέω από την πλατεία μέχρι τη Χαριλάου εδώ του Άρη, ρε. Ναι. Αυτό δεν είναι 7 χιλιόμετρα. Δεν μιλάμε για άλλους οδούς. Εκεί. Δεν μιλάμε για... Γιατί έφτιανα και το πίσω μέρος που είχε το πλανητάριο. Να το, το φτιάχνω. Πίσω μεριά, έβγαινες εκεί, έβγαινες από την Πικαρική σχολή. Μιλες δρόμους Φωτιάδη όταν φρακάρουν εκεί μαθαίνουν και πάνε. Ναι. Όχι ρε. Έχει το τένις κλάπε από πίσω μεριά, είναι πιο ίση γιατί δεν έχει κίνηση. Γιατί είμαστε και τενιστικοί πάνω απ' όλα. Ναι. Εγώ μπάμπι μου για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Επιβεβαιώνω. Το ξέρουμε αγόρι, γλυκό αγόρι. Εσύ μιλάς για την ομάδα. Ναι. Πάλι χθες θα δείξει η διαιτησία αυτής του σωστιοκάμπτες. Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα. Το έβλεπα πολύ έτσι επιδερμικά, οπότε δεν έχω άποψη περί τίνος πρόκειται, να σου πω την αλήθεια. Πλησιάζει η Κυριακή Μπάμπη, η άλωση ναι. αυτού του γηπέδου. Η άλωση του γηπέδου της Τούμπας λοιπόν, στάδιον Τούμπας έτσι είναι γραμμένο. Έτσι. Από αύριο ας πούμε ναι. να δίνεις αποχαιρετιστήρια στον κόσμο, τη Δευτέρα θα κάνουμε τελευταία. Κυριακή με 2-0. Να, δεν χαλάει δηλαδή αυτό το διπλό. 2-0. 2-0 λέει ο Φωτιάδης, νάτος. Φωτιάδη, άσε πάτρε, διαβάξε 2-0. Να άρεστε. Από πού. Να βάλουμε, τι να βάλουμε ένα σπίτι, να πάρουμε ένα δωμάτιο, τι να κάνουμε. Τι θα κάνει. Θα ναι. σε πω την Παρασκευή. Την Παρασκευή λοιπόν. Την Παρασκευή κρατάμε. Τα ναι. προφητείες θα τα πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ό,τι θέλει τα γόμια μου. Χωράω χατήρι εγώ. Κάθε μέρα, δηλαδή. Κάθε μέρα δηλαδή νομίζω ότι βάζεις και ένα γκολ παραπάνω. Δηλαδή ναι. πόσο θα είναι. Κοίταξε, εσύ τώρα που σε ακούω συνέχεια. Πόσο θα είναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα χάσει η ομάδα της πόλης. Μάλιστα. Κατάλαβες. Εντάξει, πόσο θα είναι το σκορ. Σε πιέζει εδώ. 1-2, 1-3. Εγώ μόνο... τώρα τι είπα. Τι είπε. Του είπα 2-0. Ο ΠΑΟΚ όμως. Ναι, είπα ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης 1-2, 1-3. Έχει καζέψει τελείως. Εγώ σε κάνω τώρα τρίπλα, ρε. Σε κάνει τρίπλα τώρα για να ανεβούν οι ακροματικότητες. Δεν το πιασες. Να δούμε και το κοράκι γιατί αυτοί και κοράκι. Ξένος θα είναι. Τι ξένος θα είναι, ξένος 15. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρης ζήτησε ξένο διαιτητή στο ΠΑΟΚ. Πώς το είπατε, ζήτησε ο Καρεπίδης. Ναι, ζήτησε. Ναι, ναι. Ξένο είχαμε και στο ναό και είδαμε τι έγινε. Πρώτη φορά δεν ζήτησε ξένο, πρώτη φορά. Πρώτη φορά δεν είναι. Το πέναντι μούφα που τους έδωσε. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβες. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Δηλαδή πιστεύεις εσύ, πιστεύεις εσύ ότι ο Άρης εκεί μέσα θα κερδίσει. Οπα. Χαλαρός την περαιτέρω. Χαλαρός. Χαλαρός. Για πρωινό τους έχω αυτούς. Να τα. Μη το λες, θα βγει ο φίλος μου ο άλλος ο Παοξής και θα γίνει σφαγή. Δεν ασχολούμαι εγώ με άλλους. Καλά θα βγει ο άλλος, ξέρεις ποιο να λέω τώρα. Θα βγει, μην κάνεις καταρχήν. Άλλο επίπεδο ο ΠΑΟΚ, άλλο ο Άρης. Οπα. Άστε ρε φίλε τώρα, κλείστε το μικρόφωνο. Ένας ουδέτερος. Μιλάμε ρε παιδί, μιλάμε, δεν πρέπει να μιλήσουμε. Δηλαδή, λέμε. Πού είναι ο Άρης τώρα δηλαδή, πού είναι ο Άρης. Ρε φίλε, εγώ ήμουνα τόσα χρόνια στα χωράφια. Και αυτό δεν είπαμε. Και ο ΠΑΟΚ ήταν 34 χρόνια να πάρει αυτό που ήθελε. Αυτό δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ. Και το προηγούμενο ήταν σαν και αυτό που θα πάρει τώρα. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα. Έχει να από το 1985 να πάρει πρωτάθλημα. Τότε ήταν το κουλούριο, τώρα είναι το τσιπρόβιο. Δηλαδή τόσο που λέει για τέτοιο. Κατάλαβες. Εγώ σου λέω, τη Δευτέρα θα τα πούμε. Έλα. Φωτιάδη τώρα δεν είναι φιλικό το παιχνίδι. Τι. Κάτι φιλικά που δίνουν αυτοί εδώ η ομάδα του δημοσίου. Ναι. Τώρα μην με πεις τη Δευτέρα, ξέρεις ότι έγινε το διαφορετικό. Εσύ το λες. Εγώ κρατάω, κρατάω. Γιατί έχω τη μάτσα τη Μαρία και μου λέει ότι έτσι και έτσι θα γίνει. Εγώ ας πούμε δεν το δω το μάτσο. Γιατί το έχεις σίγουρο. Το έχεις σίγουρο. Εκτός αυτού. Πού θα το δεις, το διάστημα. Τη Δευτέρα ας πούμε που θα είμαι εκεί παρόν. Δεν θα μπορώ να σχολιάσω φάσεις. Έτσι. Και μάλιστα. Γλιτώσουμε και εγώ στο λέω από τώρα. Εγώ σήμερα Τετάρτη που είναι.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τσάω, 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 τσάω. Στο λες από σήμερα Τετάρτη ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει 2-0. Μάλιστα, καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Ναι, καλημέρα κύριε. Μας πήρες, μας πήρες παραδείο και εσύ ρε. Δεν πειράζει, άστον, εντάξει. Να κλείσω, θα με κλείσει ο κύριος Φωτιάδης. Όχι εγώ, γιατί θα σε κλείσω ρε Γιώργο. Όχι, δεν γίνονται τέτοια. Δεν με κλείσεις, με έχεις κλείσει 5 φορές τη μάρα, δεν ξέρω αν το έχεις. Αμάρε Γιώργο, σταμάτα το αυτό ρε Γιώργο, αμάρε Γιώργο, έρε Γιώργο. Πες ότι θέλω να κάνουμε και δύο χουλιαμάκια και δύο και να ακουμόμαστε. Άμα θες να το κάνουμε, το κάνουμε. Αντιπαλότητα με άλλον βγάζει, με Λευτέρη περισσότερο. Έχεις περάσει δεύτερη μοίρα. Όχι, αυτός δεν έχει πει, ο Γιώργος δεν έχει πει αυτά. Ο άλλος είπε εκείνο και ήταν σοβαρό, δηλαδή σε εκείνο το άλλο που πάω και κάνω, 15, ένα σπίτι πλήρωσαν. Μάλιστα. Ένα σπίτι πλήρωσαν δηλαδή. Από 15.000. Τι σπίτι ακριβώς, τι εννοείς, εξήγησε μου το λίγο γιατί μόλις ξύπνησα να πω. Τι εννοώ, κάποιος έβριζε Γιώργο και ήρθε εγώ, ραβασάκι 15. Καταλαβες. Μάλιστα. Αυτό το μαλλιοτάγαρο τι σημαίνει ακριβώς, πες μου λίγο. Το μαλλιοτάγαρο είναι ένα ταγάρι που κουβαλάει ο Τσοβάνος και έχει μέσα στον ώμο και βάζει μέσα τυρί, ψωμί, ελιές, αυτό είναι. Μαλλιά. Αυτό είναι, ένα ταγάρι, έτσι λέγεται. Αυτό είναι, βλάχικο είναι. Ναι. Α, εντάξει, έγινε. Αφού μου λύθηκε αυτή η πορεία. Αυτό είναι, έτσι, δεν είναι ευρυσιά. Και του κόλλησαν, ρε. Είχα απλά την απορία αυτή. Όχι, Γιώργο, εντάξει, εντάξει. Να πάμε για διαφημίσεις και θα επανέλθω. Έγινε. Φιλιά. Τσαο, τσαο, τσαο. Λύθηκαν απορία και τελευταία γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Ήταν η καταιγιστική εδώ η αντιπαράθεση όσον αφορά. Γιατί έχουμε και ντερμπάκι, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη αυτή την Κυριακή στις 7.30. Φίλε μου, οδηγέ, τι ομάδα είσαι, δεν μας είπες. Τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι, τι μελισσάς. Τι ομάδα είσαι. Ναι. Τίποτα, δεν ασχολούμαι με ομάδες. Με ομάδες, τίποτα, μόνο Λίβερπουλ. Τίποτα. Ήρθε στο καταλληλότερο ραδιόφωνο. Ούτε εμείς ασχολούμαστε με ομάδες. 7 λοιπόν η ώρα, θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε δυναμικότατη εδώ στο λόγο, επειδή με κέρια ζητήματα που θα αναδειχθούν. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στο 4 που δεν μας το βάζει για το Φωτιάδη είμαστε μόνο 107. Στρογγυλά, στρογγυλά, στρογγυλά. Ναι, τι τώρα το 4, τι να μας κάνει. Δεν ασχολούμαστε με ψηλολόγια. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. Ολόκληρο γεμάτο, χορτένις. Γεμάτο, ναι. Χορτένις, βέβαια. Σαν να έχεις ένα γίγα σάντουις. Γίγα. Φάγατε ρεβίδια, φάγατε κουράσα. Δεν έφαγα εγώ, αυτό έφαγε ο οδηγός μου. Εσύ τι έφαγε στο φούρνο. Το φούρνο, ναι. Το κουρασανάκι. Κουρασανάκι με δώσε. Ούτε καν τυρόπιτα. Τίποτε. Τίποτα, τίποτα. Μάλιστα. Έτσι δεν σα κράτησε. Και το είπα από χθε. Μη φά, μη κάνει. Μη φά, τίποτα. Με λέει, έφαγα λέει τέτοια ρεβίθια. Τι να κάνω, τώρα λιγουρεύτηκε. Λιγουρεύτηκε. Ρεβίθια πρωί-πρωί. Τεσσεράμιση. Γιατί σαν κορφλέξι. Ξέρει σου πει. Μπάμπη, σηκώθηκα που λε. Πήγε 2 η ώρα. Πήγε. Βάζω την εκπομπή. Τι ώρα κοιμήθηκε και σηκώθηκε. Τι να κάνω, ξύπνησε κάτι 1.30 ώρα. Βάζω την εκπομπή. Ακούω τώρα τα κουλιακή. Τι ώρα κοιμήθηκες? 1.30 ώρα κοιμήθηκα από τις 11 η ώρα. Έπεσε τηλεόραση, έκλεισε μόνη της. Έκλεισε μόνη της. Έκλεισε και τηλεόραση μόνη της. Δηλαδή σηκώθηκα, λέω τώρα τι να κάνω. Ας βάλω λέω, να δω λίγο την εκπομπή. Να δει την εκπομπή. Να ακούσω δηλαδή. Και μετά ας πούμε πήγε 1, 2, 3. Δεν περνούσαν οι ώρες. Κάτι 3.30 ώρα. Ας κάνω καφέ, ντύνομαι ξέρω εγώ. Και παίρνω τον οδηγό μου, του λέω. Σήκω του λέω. Σήκω. Σήκω γιατί. Έχουμε... Καλά είσαι λίγο. Ναι. Άιντε τώρα. Το ξύπνησε τον άνθρωπο. Αφού τον είπα από χθες. Θα πάμε στο εξωτερικό νησί, στο Θεσσαλονίκη. Και νησί. Μετά θα πάμε για Θεσσαλονίκη. Για κουρασανάκι. Μάλιστα. Πάμε 6 ώρα. Τι 6 ώρα θα, λέω, θα ξεκινήσει η κουμπί, ρε, του λέω. Ρε. Μα δεν μου τα λες καλά. Δεν μου τα λες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Μέρα. Το τριήμερο ήταν. Εορταστικό, ναι. Λευτερίξ, παφούλιες. Χαμός. Για φαντάσεις να έρθουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα πούμε. Αλλά τον Μαλλιοτάγρα, τον άλλο, τον Αθηναίο, τον έχουν καραντίνα. Θα κάνουμε μια κουρασγέρα. Μια κουρασγέρα. Δεν είναι μου κουρασγέρα. Θέλει να βάλει μια κάμερα εδώ και να γίνει εδώ τέτοιο. Να ανεβάσει την εκπομπή. Μάχη του Ελαλαμέν. Γιατί η εκπομπή δεν ανεβαίνει με τίποτα. Ανεβαίνει, αλλά. Ανεβαίνει κάθε μέρα στο YouTube. Ανεβαίνει, αλλά άλλο να βλέπει και λίγο κάμερα. Να βλέπει ο κόσμο πώ γίνεται εδώ. Που είναι μόνο φωνή, πάμπι μου, γλυκό αγόρι. Τι λέει, πώ είμαστε. Καλά. Φωτιάδη, σε αγαπάω, ρε φίλε. Κι εγώ, όλους σας. Θα γιατί, πω, κοίταξε. Θα σου πει, περίμενε. Θα μου τα δώσω στους άλλους ότι θα χάσω ρε στην τούμπα. Ε? Του
Ναι, ρε το μαλλιωτάγα ρε που θα χάσει ρε. Καλά δεν ξέρει ακόμα. Ο άλλος που έχει 100 εκατομμύρια μπάτζεκ και ο άλλος έχει 20 εκατομμύρια ή 15. Ποιος έχει 15? Ο Καρυπίδης. 15 ο Άρης δίχως κόλλα. Εντάξει, λέω ένα ποσό, δεν είπαμε. Δεν θα πω μέσα στο προπολογισμό του Άρης. 15 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ έχουν βρε. Τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάλα. Αυτός λέει θα κερδίσει και θα κάνει. Γιατί να μην κερδίσει, δεν καταλάβω. Ναι, αλλά εμένα βγαίνει ο Ουκρανός και μπαίνει ο Διευθυντής. Εγώ ξέρω ότι θα αντέξουν μέχρι και τους 55, παραπάνω δεν θα αντέξουν. Μέχρι το 55 δίνει, άρα να παίξουμε και... Όχι, ενώ αντοχής πάνω κάτω και η πάρα... Έχει εντοπίσει θέματα φυσικής κατάστασης ο Φωτιάς στην ομάδα του Άρη. Έχουμε και τεχνική ανάλυση. Ναι, σκάουτινγκ έχει γίνει τώρα εδώ. Μετά το 55 δηλαδή παίζουμε να μπει γκολ. Όχι, δηλαδή το πάνω κάτω συνέχεια, τρίπλες, παλιές, σέντρες. Τώρα ανάλογα, ευτυχώς. Ισπανός έρχεται. Ναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο διδυτής. Ιταλός νομίζω έρχεται. Ναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Ιταλία. 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 Ιταλός πρέπει να είναι. Όποιος και να έρθει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το όνομά του. Φαντάζομαι την Πέμπτη νομίζω βγαίνουν αυτά. Νομίζω Ιταλό θα φέρουν. Έτσι κάτι έτσι επίσης. Εντάξει, πότε βγαίνει η Παρασκευή. Δεν ασχολούμαστε με διαιτησίες. Αυτό γίνει δηλαδή που λένε ας πούμε για τη διαιτησία στην Παρασκευή. Θα έρθει εδώ και θα κάνει ζωάρα γιατί διάβαζα για τον διαιτητή του αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Ήρθε το Σάββατο, πήγανε στην Πλάκα, πήγανε στο. Πολύ κούτρα. Πήγανε κάτω στο Πασαλιμάνι, φάγανε ψαράκι. Πήγαν στην Ακρόπολη, πήγαν στο ένα, πήγαν στο άλλο. Κάνανε ζωάρα. Όχι. Λοιπόν, θα του πάρει εσύ Φωτιάδη και θα του πα συνοδεία στη Θεσσαλονίκη να του δείξει τα αξιοθέατα, να του δείξει την νυχτερινή ζωή. Να πάνε να φάτε ρεβίθια κάπου. Δεν ξέρω. Θα του επομιστεί. Πρέπει να γίνει υπεύθυνο διαχείριση ξένων διαιτητών εδώ στην πόλη. Να του δείξει και κανένα μεσητικό εκεί, κανένα. Δεν έχει άδικο. Έμαθα από ένα άτομο που. Το Σάββατο που ήμουν είναι Ελληνίδα, είναι. Αλλά έχει παραδώσει την Ιταλία, λέει Ιταλία, λέει δεν πάει και τόσο καλά. Δεν πάει, να τα πρώτη εδώ κύριε Σιμώνα. Δεν πάει, δηλαδή. Ρώτησα γιατί. Έψαχνε ένα φίλο που έχω τη συνεργασία που κάνει. Ένα ψαρά έψανε για 6 στρέμματα. Πού, στην Ιταλία. Όχι, εδώ, εδώ. Έτυχε η κίνηση που πηγαίνοντα και την Ιταλία μετά το αεροδρόμιο. Ρώτησα, ας πούμε, λέω, με λέει το πουλάω. Το πουλάει. Και στην κουβέντα πάνω περίμενα τη μεσήτρια και μου λέει: είχα παραδώσει με την Ιταλία. Λέω να κάνουμε δουλειά. Λέω, με την Ιταλία, βέβαια. Γιατί είχα κάποιον Ιταλό για το δεύτερο πόδι στην Νικήτη. Ναι, ναι. Με λέει: Ιταλία δεν πάει, δεν πάει καλά. Έτσι, αυτό ήθελα να καταλήξω. Εδώ τα ακούτε πρώτοι. Ιταλία exit θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, και θα μα θυμηθείτε γιατί ό,τι ειδήσει μα δίνει ο Φωτιάδης. Όχι, η ίδια με το πει. Γιατί κάνει. Σε φιλούμε. Με δεν πάει καλά η Ιταλία. Να τα ακούτε εκεί. Ράι, ξυπνάτε. Ξυπνάτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν στο πηλίκον. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ το να. Έτσι του δύο. Καλημέρα, Μικαλάρα. Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Μπαμπίνο μου, τους αριθμούς δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Έτσι, γιατί μιλάνε την αλήθεια. Ναι. Οπότε, εγώ σαν Αριανός, θέλω να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Αυτό. Το καλύτερο. Μην έχει φασαρίες να μην αναλήξει. Μην έχει αυτό το πράγμα να δει. Φιλαφλά. Α παίξω μπάλα και α χάσω τη λένε. Να παίξω καλή μπάλα με ενδιαφέρει. Ναι. Να μην έχω, ας πούμε, την εμφάνιση τη λιβαδιά. Σωστά. Δεν θα την έχει, εντάξει, σίγουρα. Θα είσαι λίγο καλύτερα από τη Λιβαδιά. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό παιχνίδι. Θα έχουν μέσα δύναμη, θα. Δεν θα είναι. Αυτή τη στιγμή, εξ αρχής, τα νούμερα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, έτσι. Ναι. Όταν παίζεις με την καλύτερη επίθεση, με τον πρώτο, με την καλύτερη επίθεση, με την καλύτερη άμυνα, δεν μπορείς να πας τώρα με ψηλωμένους κτλ. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσει μια παράλληλη στάση όπως ακολουθήσαν οι Παοξίδες. Μετά το μάτι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό. Είχαν το μάτι με τον Ολυμπιακό, χάσαμε τον Πανιωνίου, κουβέντα. Δεν μιλάς, πάμε να πάρουμε το ματσάκι. Ένα τέτοιο παραλληλισμό πρόγραμμα. Στα μουλοχτά, στα μουλοχτά. Κοίταξε, από άποψη κλίματος είναι λίγο μουλοχτό το κλίμα. Ναι, πάντα συνήμερον έτσι ότι ο Πάοκ είναι καλύτερο σε αυτή τη στιγμή, είναι πρώτο. Και αν έρθει το καλύτερο, πάει δηλαδή για να παίξει την μπάλα πρώτον, έτσι, αν έρθει το χειρό, να μην πλέξω να τη φας πιο γλυκά που λένε. Ναι. Σε σύγκριση δηλαδή και με το κλίμα του πρώτου γύρου, είναι πιο χαμηλά την μπάλα. Διακρίνω. Εντάξει, ήταν αλλιώς. Ήταν στο πρώτο γυρίσμα στην έδρα σου, ήταν τα πρώτα παιχνίδια, ήταν το πρώτο ντέρμπι που έδινε η ομάδα. Ήταν αλλιώς. Ήταν από κάποια πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι είχε γίνει μονάχα με τον Πανίον, ο οποίος άντε το παραβλέπω. Και τώρα μέσω Χαριλάου έφερε σχήμα τον Πανίον, α πούμε, που έπαιξε καλά. Έτσι, να δεν πήραξε αυτήν την κεραμική. Μ' άρεσε που η ομάδα έπαιξε μπάλα. Κατάλαβε, έκανε τι ευκαιρίε με 10 παίκτες, αναλογικά δηλαδή ευκαιρίε που έκανε για του 10 παίκτες.
και από την άλλη μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι ο Άρης ήταν τόσα χρόνια γάμα β' εθνική και σαν τεράστια επιτυχία ξαφνικά να βγει η Ευρώπη, έτσι. Σαν τεράστια επιτυχία για τον Άρη να βγει η Ευρώπη. Όχι, αυτό είναι κατόχρωμα. Εδώ Απόλλωνα πόσα χρόνια είναι στη γάμα και στη β' και ακόμα δεν είναι εκεί. Τα τα θέλουμε και αυτά. Δόξα τω Θεώ που παραμένει εκεί, πώς δεν έπεσε πάλι να πέσουν και να έχουμε άλλα να έχουμε άλλα και να χτυπήσουν. Στην γάμα, μάλιστα. Έγινε. Μηδέν, μηδέν. Άστε να πάνε. Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα μπαουξί. Ένα μπαουξί ντυμένο με καπελάκι. Ναι. Το φούρναρι. Ναι. Α απαντήσει και να με πει τώρα τι τον έστειλα. Μάλιστα. Με καπελάκι όμως. Καπελάκι και κασκόλ του πάω. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλώς τον, καλώς τον. Τι γίνεται? Καλά, ησυχία. Ησυχία, ησυχία. Αυτά... Βλέπω η φούσκα από την Αγγλία σχεδιά ξεβουσκώνει. Ωχ, να τα βγήκατε ένας πίσω από τον άλλο. Έρχεται και την Κυριακή, έρχεται και την Κυριακή ένα περιποιημένο σούτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί πριν το ντέρμπι έχει παίζει 4 ώρα είναι αυτό το ντέρμπι. Ναι, θα είμαστε ωραία, ωραία Κυριακή θα είναι αυτή. Ωραία Κυριακή. Και Μπάμπη, ξεχνάς, ξέρεις εγώ τι ομάδα υποστηρίζω. Ναι. Ξεχνάς μια παράδοση, ε. Όποτε ο ΠΟΚ πετυχαίνει ή εμένα ή τον Άρη σαν συμπολίτη, κάνουμε διπλό. Το 1-4, το 0-1 με το Λεωζίνο πριν 3 χρόνια. Του Αγίου Βαλεντίνου, αν το ξεχνάμε αυτό. Άρα, μπράβο, δηλαδή είναι παράδοση. Όποτε πηγαίνει νεοφώτιστος από τους δύο συμπολίτες στην Τούμπα, κάνει διπλό. Αυτή την παράδοση μην την ξεχνάς. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό. Για τους λάτρεις στατιστικής λοιπόν αυτό, ας το βάλουμε και μέσα αυτή την παράμετρο, μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Θέλει να πάρει τη ρεβάς ο Άρης που κέρδισε 2-1. Να τα. Μέσα στο Χαριλάου. Αλλά θα ρισάξει. Αυτό θέλει να το πάρει δηλαδή. Θέλει ρε παιδί μου να πάρει μια ικανοποίηση. Μια ικανοποίηση. Ο Άρης τώρα κοιμέσαι. Καλύτερα να μην μιλήσουμε. Ναι, καλά εκεί. Για εκεί γίνεται... Θα έλεγε το βράδυ ο Ματζούκης, θα έπαιρνε αναλυτικότατα στα γερόντας αγώνα. Ναι. Εντάξει. Εδώ τι συμβαίνει, η λέξη μπάχαλο είναι πολύ ήπια. Πολύ λίγη, πολύ λίγη. Κανείς δεν έχει καταλάβει. Πολύ ήπια. Κανείς δεν έχει καταλάβει το τι συμβαίνει. Τέλος πάνω, τι να πεις, τι να πεις. Τίποτε, ησυχία πάνω απ' όλα. Έτσι, να σε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή ξεκούραση, φιλιά, 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 φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ναι, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο θέλω να το σοβαρέψω λίγο. Μάλιστα. Γιατί χθες το βράδυ είχαν αριανοί έτσι δύο γνωστοί της εκπομπής του Γιώργου Τζαγόρα. Με ένα ψηλά την παραθεσούλα. Ναι. Αριανοί. Εγώ παίρνω το μέρος. Αναμεταξύ ναι, των ναι. Αναμεταξύ των ναι. Μωρέ, ναι, ναι, ναι. Όχι μεγάλη. Ναι. Απλά ναι. Εγώ ναι. Παίρνω το μέρος του ενός. Δεν θέλω να κατονομάσω γιατί μου θύμισε. Το ξεκλήρισμα που έπαθε ο ΠΑΟΚ όταν πέρασε στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό με τον Κλάους και φαγιά το 1-0 και χάσαμε 6 παίχτες και πήγαμε στο ΆΚΑ με μείον 6 και φάγαμε τον Ντόρτι. Ντόρτι, ναι. Και το συγχαίο με το γεγονός ότι ο Αριανός που πήρε το μέρος του εγώ υποσυνείδα μέσα στην ψυχή μου έλεγε ρε παιδιά, δεν είναι το νόημα της ψυχής μας, της ζωής μας, δηλαδή το μπαουκ του και... Λέει πρέπει να σκεφτόμαστε πλέον ορθά και ορθολογιστικά ρε παιδί μου. Την Ευρώπη να εξασφαλίσω, ας κερδίσω όφη, ατρόμητο και ξέρω εγώ. Βγαίναν κάποιοι άλλοι αργάνοι και το λέγανε τι είναι αυτά που λες. Και μάλιστα και ο εξής ο χαριτωμένος, ας πούμε ο Φαλακρός με τον Μούση να πούμε από την Αθήνα. Και τον κορόιδευε, λέει, καταρχήν το ντέρμπι στην Αθήνα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να την έχουν σαν να λέμε πάω Καλαμαριά, ας πούμε. Μάλιστα. Την και Καλαμαριά, ακούς φωτιάζεται την Καλαμαριά, πώς σαν την Άκη την έκανε. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Μπάτμαν, η θέση ποια είναι, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κοιτάξει. Τρεις βαθμοί είναι, ρε φίλε, τρεις βαθμοί. Έχουμε βασικά, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είχε καλές ομάδες, πλέον έχει γίνει οργανισμός. Ναι. Οργανισμός σημαίνει επίπεδο σε υψηλό high level, σε πολλούς τομείς. Ακόμα και χθες. Που είχε 10 χιλιάρικα στα παιδάκια. Ποια παιδάκια, 17 χρόνια στην Αγγλία είναι, παίζουν 10. Άντριδι, έτσι. Ναι.
το θεωρώ επιτυχία και είμαι πολύ περήφανος που σε 7 χρόνια, αν τα βάλεις στη ζυγαριά, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 2 κύπελλα, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα πέρσι, ένα φέτος, και ενώ ο Κόκαλης σε 5 χρόνια από το 92 μέχρι 97 είμαστε στην ίδια ζυγαριά κοινώς. Άρα λες ότι ξεκινάει αυτά τώρα. Φιλιά πολλά. Τσάω, τσάω, τσάω. Λες ξεκινάει τώρα η αυτοκρατορία, μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά. Για πες, μας πάει κάτι τώρα ποδοσφαιρικά μιλάμε. Δες που μας καταντήσανε με Μιχάλη μου. Έχεις τόσα ζητήματα, τόσα θέματα, ναι. Αλλά πες τα. Ο ΠΑΟΚ είναι άτυχος, γιατί. Άτυχος ο ΠΑΟΚ. Όχι, με την έννοια δεν ήταν όπως ήταν στους ομίλους κατευθείαν. Ναι. Θα πάει για να παίξει μετά και να πάει στους ομίλους μετά. Ναι, μάλιστα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, είναι άτυχος. Άτυχος. Καλημέρα. Ναι, έπεσε δηλαδή. Έπεσε κοπάδι. Δευτερολογώ. Βεβαίω. Μιχάλη μου, έλα, για να καταλάβουμε όλοι μας τι είναι το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Κάποια στιγμή το 2003 όταν παίξαμε αυτό, το έχω ξαναπεί στον Πάμπη. Ναι, όταν παίξαμε τον τελικό στην Τούμπα, έχασε ο Άρης, έτσι δεν είναι. Δεν θυμάμαι τώρα, εγώ τώρα το 2003 ήμουνα στο Λακαδά και έφυγα εργατικές τώρα. δεν ασχολιόμουν εγώ. Δεν είχα, τώρα έχει 2 χρόνια με τον Απόλλωνα. Έτσι. Άκου να σου πω. Το 2003 έπαιξε ο τελικός κυπέλλου. Ο Άρης θα τον πάω στην Τούμπα. Και κέρδισε τον πάω κανένα 0. Ναι. Το περιμέναμε εμείς οι Αριανοί, ειδικά η γενιά μου, πώς και πώς. Ναι. Μιλήθηκαμε όλο το βράδυ, περιμέναμε και τα λοιπά. Χάνουμε πίεση, κατεβαίνω στο προποντή, την άλλη μέρα Κυριακή, μέσα στη μαύρη ύδρα. Εγώ είμαστε όλοι φίλοι τώρα, πάω. Ξέρεις, Αριανοί είμαστε. Σαν το τούνελ που έχουμε εκεί, τη σπηλιά, έτσι μαύρη, κατράνε να δει. Έτσι, τι τραβάτε κι εσείς, δε γαμώτο. Ο Μπάμπης που λες, καλά να είναι το παλικάρι, πολύ ατάκα. Με λέει Βαγγελάκο, έλα εδώ, με λέει, είναι στεναχωριέσαι. Λέει, γιατί εσείς θέλετε. Του λέω, ρε Μπάμπη, γιατί είστε εμείς, άσε με τώρα στεναχωριά. Εσείς θέλετε, μου λέει. Του λέω, γιατί είστε εμείς. Γιατί μου λέει, όταν πέσαμε στο τελικό, λέει, το 1970, λέει, στο Καφταζόβιο και το κέρδισε ο Άρης. Κάνατε μαγκές, λέτε, και φωνάζατε 1-2-3, το κύπελο θα πάρετε το 2003. Με τον Άρη, άκου τώρα να δεις, είδες, θα σου πω κάτι. Προφητείες. Με τον Άρη πάμε μαζί. Πάμε μαζί λέει. Στην ηλιακά, ναι, στην ηλικία είμαστε ηλιακά, μαζί. Ναι. Πάει ο Άρης να κάνει, εγώ ανεβαίνω 49 και ο Άρης δεν έχει πάρει από τότε ρε. Είναι, κοίταξε, είναι κρίμα, εντάξει και με τον Άρη, είναι κρίμα ρε, εντάξει τι να πω. Φαντάσου το 70 ρε γάμο. Βρείτε ένα άλλο σύνθημα. Ναι. Τόσο μακρινό το 2000. Καλά, ναι, εντάξει. Θα σε πω εσύ, κάτι, θα σε πω. Εδώ τη δεκαετία. Όντως ακούστηκε αυτό το σύνθημα. Δεν είναι, δηλαδή. Όντως ακούστηκε. Ναι. Τη δεκαετία του 80 πιστεύαμε ότι το 2000 θα πετάμε στον ουρανό. Με αμάξια. Επειδή είχα πάει στο Χαϊλάο, άκου τώρα. Χαϊλάο τώρα θα σε πει. Άρη Παναθηναϊκός. Έπαιζε ο. Πες τον να. Σαραβάκος. Σαραβάκ, μπράβο. Του βρήκα. Είχε την παλιά την αστυνομία εκεί απέναντι, δίπλα. Ναι. Είχα πάρει την κόρνα. Ναι. Πήγα και με το γραέρο που είναι. Ναι. Και την κορνάριζα τότε σε κάποια μεριά που είναι από το κεντρικό και μπες δίπλα στα γραφεία που είναι. Ναι. Μπαίνω, βγαίνω από έξω, μου λέει, έλα εδώ σύρε του λέει. Ναι. Γιατί έχεις την κόρνα, χωροφύλακας. Με πήγε μέσα. Σε πήγε μέσα. Μέσα με την κόρνα. Για τον Άρη. Έτσι. Για τον Άρη, πήγα μια φορά. Έτσι, να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Φιλικός αγώνας υπέρ του τέτοιου. Έτσι, φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Λευτεριά στο Φωτιάδη, σε πήγα μέσα για τον Άρη, ε. Έκανες για σένα, έχω κάνει. Όχι, με πήγαν μέσα, έλα 17 χρονών, γιατί λέει, έχεις την κόρνα, δεν έχεις κάνει. Κάποιος έχει την κόρνα, δηλαδή τι. Εγώ κορνάρισα, ήθελα να πω τα βράδια, επειδή έρθε ένα, έδινε τα σπιότυπα, και ήθελα να ακούσω τον ήχο. Τον ήχο που γινόταν μέσα στο κήπεδο και λέω, εγώ είμαι αυτός που τα θα τη φέρεις μια μέρα την κόρνα εδώ. Δεν είναι υγραέρι. Φρέριο, φέρε, θα βάλω. Το άλλο θα φέρω. Ζήπο. Το λάλο θα φέρω. Ποιο. Την άλλη την κόρτα που κάνει την φωτογραφία. Πώς πιάσει. Λάλο. Εκείνη τη ηλικία το. Το λάλο, να αναλύσουμε. Λάλο, ξέρει η ιστορία γιατί. Καλημέρα. Είχε ένα παιδί. Ναι, ναι. Όχι για το τεφί, ήταν το παιδί Αλβανία, ήταν εκεί στη Θέρου, περνούσε με το ποδήλατο. Ναι, για να περάσει από εκεί το κορνάριζε. Ναι. Λάλο. Μπράβο. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή χάλασε η κόρνα. Τι να κάνει αυτός εδώ γιατί δεν πήγαινε να αγοράσει. Όταν περνούσε από το τέτοιο έλεγε ας πούμε το αυτοκίνητο ή η μηχανάκι έλεγε Λάλο. Μάλιστα, καλημέρα. Έτσι έλεγε ας πούμε για να ακούσει ο άλλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν Αριανός με κόρνα δεν υπάρχει, το γράφει ο Κοκ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Όχι, το έκανα. Μπήκα πριν το γραέρο και στήξε. Έχει γι' άργο, στήξε. Κόρνα.
Είναι τζάμπα αξεσουάρ. Πήγα εδώ στο Βαρδάρι εδώ πέρα έναν που είχε τέτοια αξεσουάρ. Ναι. Είχα πάρει δύο, την κουνούσα σαν το φραπέ. Ναι. Ξανά πάει. Μιχάλη μου, εσύ έχεις κουδούνα. Δεν χρειάζεται κόρνα. Τότε μιλάμε, τώρα με έφερε. Με θυμήθηκα, ρε παιδί. Κοίταξε. Με τον Άρη έχω παιχνίδι και μια φορά το 84 πήγα με τον γαμπρό μου. Ναι. Και πού πήγα, στο στόμα του Λύκου. Πού? Στη θύρα 4. Στο στόμα του Λύκου, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, αυτό το λόγο επειδή δεν το θέλουμε. Ναι. Εντάξει, το μάτς και 2-0 να τελειώσει. Πιστεύω το Χαριλάου πρέπει να φωταγωγηθεί, να χαρούν οι Αριανοί να βγουν να πανηγυρίσουν. Και να κάνω καλεπίδες κάνα τραπέζι εκεί πέρα, ένα μικροψίδι και με αυτά. Βέβαια, με 2-0 πρέπει να τους δώσει. Αλλά εμείς θέλουμε να μάθουμε αυτή τη γυφτιά του Φούρναρη. Πήγατε, κάνατε τόσα χιλιόμετρα και έδωσε ένα κρουασανάκι. Ένα κρουασανάκι. Ξέρεις τι του Μαλιοτάγαρο, βγήκε το πρωί χθες και με κατηγορήσε το τέτοιο. Ναι. Ξέρεις τι τον έστειλα. Έλα, γόρι μου. Εγώ θα έπαιρνα, μια και έχεις το τηλέφωνο του Φούρναρη, και θα το βάζα αγγελία. Ξέρεις τι νούμερο έχει. Ξέρεις τι νούμερο έχει. Τα τρία τελευταία ξέρεις τι είναι. 66-66 είναι. 666 είναι το Μαλιοτάγαρο. Όλοι άθεοι και Σταυρούπολοι. Τώρα εξηγούνται όλα. Ναι, εγώ τα λέω. Τώρα είσαι ειδικά τέτοιο. Έτσι, έτσι. Φιλιά, τσάω, τσάω. Τώρα πες τα εκεί. Όλοι οι άλλοι άθεοι στη Σταυρούπολη να πούμε. Είναι αντρακολασίας. Φώτα, γιατί δεν έχει φώτα. Γιατί το σκότος και το έρευος έχει πέσει πάνω από αυτή τη σατανισμένη. Πάλι δεύτερη φορά ούτε φώτα έχει. Τίποτα δεν πληρώνω. Για τον Δήμαρχο. Να τον κάνει, να κάνει. Να τρακάρει κάποιο. Λοιπόν, θα έρχεσαι τώρα που έχουμε δημοτικές εκλογές μια φορά την εβδομάδα και θα θίγουμε ζητήματα σε κάθε περιοχή. Έχουμε έναν εμπουσίκο. Θα στέλνουμε αυτό που είναι. Το Δημαρχείο που είναι. Θέλει να πει νέο αίμα. Νέο αίμα. Θα τα λες για κάθε περιοχή. Νέο αίμα. Θα θίγεις τα ζητήματα. Είναι για τον τέτοιο. Νέο αίμα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πού είναι ο υπουργός μου, ρε. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Γιατί να σας κάνει ο Καρυπίδη το τραπέζι με τα κόψιδια για αυτά. Θα του κάνει ο Καλαϊτζίδης να σας το κάνει το τραπέζι. Ποιος Καλαϊτζίδης, ρε. Άιτε το Καλαϊτζίδης. Πού, τι δουλειά έχει ο Καλαϊτζίδης με τον Άρη τώρα, ρε. Κάποτε ήταν στον Άρη τώρα αυτός. Πάει. Γιατί θες τον πρόεδρο του Άρη να σας κάνει τραπέζι. Όχι, δεν είπα. Να κάνει το Άρη το τραπέζι εκεί στο γήπεδο για τους Αριανούς. Για που θα κερδίσουν. Αυτό είπα. Ας κάνει το Καλαϊτζίδη στην Καλαμαριά τραπέζι με κοψίδια. Πού να πάει. Πρέπει να ανεβεί. Ναι. Πού να ανέβει. Να ανέβει, να πάει η κατηγορία και να μπορέσει να πάει. Τι κόψει να κάνει. Τώρα είμαστε πέμπτη είμαστε. Εδώ ήταν το Σαββατοκύριακο Καλαϊτζίδη. Το ξέρω, το ξέρω. Ξέρω, αλλά κάπου πρέπει. Άντε τώρα να μην πω. Μετά που έκλεισε το Φωτιάδη, βγήκε και τα είπε στο ράδιο και ήρθε να δώσει απαντήσεις. Και μία διευκρίνηση για να μην τα λες Μιχάλη μου λάθο. Βλαχοτάγαρο ναι. Το πλεκτό ταγάρι που κουβαλούσε στον πάνω του. Εγώ τι είπα, εγώ τι Μαλιοτάγαρο είναι. Περίμενε, περίμενε. Έλα, γόρι μου. Μη βιάζει, μη βιάζει. Βλαχοτάγαρο είναι. Αφού βλάχο είμαι και εγώ, είμαι πρόβατη και με γύρια και με. Ναι. Εκείνο που είχε μοτίβα φολκλόρ και σχεδιάκια πάνω πλεκτά με το σκυλάκι. Αυτό είναι το βλαχοτάγαρο. Ναι. Το μαλιοτάγαρο είναι κατασκευασμένο από δέρμα τράγου. Και κρεμόταν το δέρμα από απ' έξω, η γούνα του τράγου. Ναι, το σαγηλέκο που ήταν. Ταγάρι. Ήταν μαλλιαρό ταγάρι, γι' αυτό το λένε μαλλιοτάγαρο. Είναι. Τα ίδια είναι, αλλά τα ίδια. Είναι πλεκτό. Δεν θα κάνουμε το ένα είναι πλεκτό. Ρε Μιχάλη, ή μιλάμε ή δεν μιλάμε. Καλά, γουρμ. Πλεκτό. Ναι. Στο πλεκτό. Να πω και κάτι άλλο. Πού είναι ο άλλος ο... Πού είναι ο original έξις. Τι έχει, πού είναι. Τελείωσε, τελείωσε, τελείωσε αυτός. Εγώ αυτό να θα τον έχω, γιατί αυτή η φράση που είπε στον αέρα και ήταν και το Χριστινάκι εδώ. Α, να το Χριστινάκι. Κοντάς από το Λίπερο θα βάλεις μια φωτογραφία σου, όπως έχουν εκεί στο Power Club που έχουν τις φωτογραφίες τους, θα βάλεις μια φωτογραφία σου εκεί να μην έρχεται. Έτσι. Όχι, δεν έρχεται. Να, όχι. Να θυμιαστείς και ο πάνω. 15.000 είναι στο άλλο που πήγαινα εγώ, που πηγαίνω εκεί. Μάλιστα. Έτσι, έτσι. Εμείς εδώ. Μιχάλη μου να ξέρεις τη διαφορά το μαλλιοτάγαρο με το βλαχοτάγαρο. Άλλο είναι μαλλιαρό. Είχε και ο φίλος μας ο Γιώργος από τον Τωρόντο. Εντάξει, όλοι ναι, μάθαν τώρα όλοι. Άστος ρε. Άσε βρε τώρα, θα μας πείτε εσείς εμάς τώρα τι είναι το τι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ η γραμμούλα μας. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα αφού λύσαμε και το ζήτημα. Μάλιο τάγαρο, πάλιο τάγαρο, λίμο τάγαρο, βλάχο τάγαρο. Σημασία έχει ότι όλα τα γάρια είναι. Και όλοι μας είμαστε τα γάρια. Πάνω απ' όλα είμαστε τα κυρίαρχα τα γάρια. Καλημέρα για ένα λεπτάκι μέχρι να κάνουμε το διαλυματάκι. Καλημέρα.
Καλημέρα, το Χριστινάκι. Πού είναι η κόρνα, δεν έχω την κόρνα. Κάντο με το στόμα, λάλου, λάλου. Λάλου, λάλου, λάλου. 12 και παράδειγμα και πάμε 120. Έτσι δεν έλεγε ο φίλος μου τέτοιος. Πήρε να πει μια καλημέρα εδώ που δίνατε τα προγνωστικά. Είδες. Πώς σε προσέχει, ε, λέει, προσέχει το Χριστινάκι πάλι κουβέντες κακές. Όχι γι' αυτό, γιατί ήταν ανάμεσα στους άντρες. Ναι, έτσι. Αν και σου κράταγα λίγο μούτρα. Γιατί Χριστίνα μου, τι έκανα που θα πω. Α, τώρα τα ξεχνάμε, τώρα τα ξεχνάμε. Κάτσε, τι είπα. Οι εκπομπές είναι ηχογραφημένες. Το ξέρω, δεν ξεφεύγω από εκεί. Εδώ πήγα στον άλλο και τον έκανα μασάζ και ο άλλος το έστειλε του Μαλλιωτάγαρου. Με κάρφωσε. Δεν κρατάει, για. Μαλλιωτάγαρο ή Βλαχοτάγαρο. Μαλλιωτάγαρο, Βλαχοτάγαρο, τώρα δεν θα καθίσουμε. Το έστειλε κατευθείαν. Εγώ έλεγα, τι να πω τώρα στον αέρα, ότι πάω από το εξωτικό, κατέβηκα από το εξωτικό Τριάδι, είμαι σε ένα προποτζίδικο, γιατί είχε νάιλο, γιατί είχε λίγο κρύο και περιμένω το λεωφορείο του 66 από Θέρμη για να πάω στο μεγάλο χωριό. Ο άλλος ο Top Gun έπεσε από τα χέρια. Τι να έλεγα τώρα, τι να έλεγα, αλλά και την ώρα έκλεινε, τι να έλεγα τώρα, τι να έλεγα, πες εσύ. Εντάξει, άμα έκανα τέτοιο, συγγνώμη. Συγγνώμη. Έλα Χριστίνα, πες μου. Εντάξει, πες του. Τι να σου πω, μια καλημέρα πήρα να σου πω. Ναι. Και αυτά, ελπίζω να έρθω σύντομα και να βρεθούμε μαζί στα στούντια. Βέβαια, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις, θα σου πω και κάτι άλλο. Κάτι τώρα, θα πρέπει. Με τον Μπάμπη, με τον Μπάμπη είναι αδερφός, είναι αδερφός γενικά και αυτό εδώ πέρα, ούτε και εγώ περίμενα. Τέτοια ανταπόκριση. Κάποια στιγμή θα έρθω εδώ και θα κάνουμε κομπές και αυτό. Είδες, πει το παιδικό του όνειρο, Χριστίνα μου. Να σου πω και κάτι. Μικρός είχα ένα φίλο που βγαίναμε πειρατικά και είχε ένα κουτί και είχε μια 504 λάμπα και έβγαινε και έλεγε λαϊκά τραγούδια. Κουγότανε εκεί σε μένα στην περιοχή, κουγότανε. Σαν και εμένα ένα πράγμα που βγαίνω και εγώ. Βάσαμε την κεραία πάνω, έχει ένα σαν κουκουλάρι αυτό εδώ με τέτοια. Εσύ όταν σε πήρε, σε πήγε καλημέρα και εσύ μας λες για το φίλο στον Μπάμπη που είχε την λάμπα την 504. Μάλιστα, δεν πειράζει. Άντε. Άντε, άντε, κάντε το διάλειμμα. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Θα δώσετε προγνωστικά, θα έρθει εδώ στο στούντιο και θα ξαναδώσετε προγνωστικούλια. Ωπα, κατέληψε τη δράση. Όχι. Το βγάλε, ρε παιδί μου, ρε. Όχι, θα πάμε για διάλειμμα. Τελευταίο διαλειμματάκι, κυρίες και κύριοι, εδώ στον λόγο. Επειδή συντονισμένοι για ακόμη ένα καταιγιστικό πρωινό. Και όποιος αντέξει, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο. Επειδή στο Λίμπερο 107,4, στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα, έστω για αυτό το ισχνό χρονικό διάστημα, αλλά ικανό για να αντιληφθεί το τι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, στα πρωινά του Λίμπερο. Αντί να πούμε που θα πάω μεθαύριο, πρώτα Θεός για την Ανίτα, που θα πάω για κάτω. Ναι. Εκεί που ήταν να πω για την Ανίτα, έτσι, ξαφνικά έπεσε ο ΠΑΟΚ. Άσε βρε τώρα, μας έχουνε... ΠΑΟΚ με τον Άρη, αλλού πήγα. Αντί να πάω, ας πούμε, για την Αθήνα, βρέθηκα στο Λάναρι. Στο Λάναρι, κατάλαβες. Στο Λάναρι στο Τριάδι, για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος από τέχνη. Θα καταλάβει. Θα καταλάβει, αλλά και εσύ μας το καθυστερείς. Λες, η είδηση είναι ότι ναι, θα πας στην Ανίτα, αλλά περιμένεις. Εσύ λες ότι περιμένεις τον ΠΑΟΚ πρώτα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του και μετά να πας. Επειδή γνωρίζω, έμαθα. Τώρα έχει κανένα 1,5 χρόνο με το ποδόσφαιρο και γιατί δεν θα μπορούμε να βάλουμε τη τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή, ποιος θα δει, εγώ σε διαβεβαιώνω. Αλλά επειδή έχει 9 βαθμούς δεν χρειάζεται ούτε καν θα δείξουμε. Ποιος θα ασχοληθεί και πάνω στο ΠΑΟΚ Άρης να έπεφτες, όλοι θα βλέπαμε Anita Airlines. Θα σου πω και κάτι. Ναι. Εγώ θα το κάνω. Τα μαλλιωτάγαρα, 22 μαλλιωτάγαρα να κλωτσάνε μια μπάλα και να τρέχουν πάνω. Ένα δερμάτινο, ένα άλλο. Μπατ, χιούτ, πάνε αγόρι μου, πάνε σύντομα γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θέλει τη σειρά του. Θέλει γιατί. Ένα που. Εγώ ξέρω. Ένα που δεν ήξερε θα πήγαινε εκεί γιατί μέσω όρο δηλαδή. 30 live έχει, 30.000. 30 live. Ναι, 30.000, δηλαδή 2-3 εκπομπές που είδα στο YouTube. Αυτά τα άτομα τα μερικά που είναι, δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει μεγάλη κίνηση. Θα πας εσύ για να αναπτερώσεις. Ναι, έχουμε θέμα χοντρό. Εκεί θα έξει κάνουμε πολύ. Εκεί. Βέβαια δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι εδώ. Μια είδηση που έκανε την εμφάνισή της κατά τη χθεσινή ημέρα λέει «Βόμβα Ιβάν, τι φέρνει ο Ιβάν». Όχι στον μια τεράστια λέει μεταγραφή, αλλά όχι στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Στο μεταγραφή. Όχι στον μπάσκετ, ούτε στον μπάσκετ. Στο Open. Στο Open, αυτό που ήταν ε. Ναι. Μετά έγινε.
Ποιο, μπορείς να φανταστείς ποιο όνομα ακούγεται γυναικείο όνομα. Ποιο θα ήθελες να δεις? Συζητούσαμε στα καφενεία και λέγαμε ποιο να μας φέρει ο Ιβάν, τον ένα τον άλλον τη μία για το Open. Ποια θα έφερνες εσύ αν είχες εδώ την διαχείριση, την τηλεοπτική του προγράμματος? Αν ήσουν ο Τζόνι Καλημέρης. Κοίταξε, εγώ μου αρέσει η Αμαλία Γκάτσου. Ποια? Η Αμαλία Γκάτσου. Ποια είναι αυτή, ρε? Κάτσε, δεν ξέρεις. Δεν την ξέρω. Βγαίνει Σαββατοκύριακο τα πρωινά. Πού βγαίνει? Όχι, καθημερινό. Ναι, πού βγαίνει? 5.30 με 8. Ναι. Πού βγαίνει? Στο Open. Στο Open, Αμαλία Γκάτσου. Δεν ξέρω, ναι, την εγκουγκλάρω. Ποιο μεγάλο όνομα φέρνει ο Ιβάν? Ποιο μεγάλο, μπορείς να φανταστείς? Πού ήταν, στο Μέγα? Όχι, ρε, ποιο, όχι από την ελληνική σκηνή. Ξένη. Από το, ναι, ξένη, ξένη. Τι φέρνει το από την Αμερική? Από φέρνει την το, Αμερική φέρνει. Του από το CNN. Ποιο CNN? Διαβάζουμε εδώ κάποια δημοσιεύματα που λένε πες, βόμβα στο Open. Φέρνει, λέει, την Πάμελα Άντερσον ο Σαββίδης. Πάμελα Άντερσον. Την Πάμελα Άντερσον, το φαντάζεσαι? Τι να κάνει η Πάμελα? Τι, ξέρω εγώ, να σώσει λίγο τις ακροματικότητες, ως πάλε ποτέ να βαγωσόστρια. Την Πάμελ. Την Πάμελ. Την Πάμελ, δεν το πιστεύεις, ε? Ως νέος Μπερμπάτοφ έρχεται στο Open, ναι, θα πάει εκεί ο κόσμος να την υποδεχθεί. Δύσπιστος εδώ. Τι έχει, έχει ένα πρόγραμμα να κάνει, ας πούμε, και ένα βραδινό? Μήπως τίποτε. Ξέρω εγώ, μπορεί. Θα σου πω αφού πάρουμε τις γραμμούλες. Συγκλονίστηκες τώρα, δεν το πιστεύεις αυτό ότι μπορεί να του φέρει ο Σαββίδης? Δεν έχει πρόγραμμα ούτε. Ό,τι θέλει το παίρνει. Αλλά όχι και την Πάμελα. Όχι την Πάμελα, είναι. Έβλεπες Πάμελα. Έβλεπες. Καλημέρα στην γραμμούλα με τον David Χάσο. Ναι. Γιατί, ρε φίλε, θα τον βοηθούσα τον άνθρωπο. Τον έλεγα, δεν είναι βόμβα, είναι σεξοβόμβα, φοράει μαγιό, πορτοκαλί. Την έχω. Την έχω στο τέτοιο, στο Facebook. Την Πάμελα. Ναι, βγήκα, την είχα βάλει και είναι στο αυτά τις φωτογραφίες που βγάζει το Facebook. Δείχνει φωτογραφίες του δικό σου, του δικό μου. Σε ακολουθεί δηλαδή, είναι ακολουθός. Μέσα την έχω, έχω και με το τέτοιο που έχει το, πώς το λέει, το... Το πλαστικό που κρατάει το χερούλι. Το πλαστικό. Ναι, ρε παιδί μου, όταν γίνεται να τραβήξει τον ναυαγό. Να, μάλιστα, μάλιστα. Α, σε έχει φίλο, δηλαδή. Σε όχι, την είχα κάνει εγώ φωτογραφία, την πάγουσα την εικόνα, την καθάρισα και την ανέβασα. Αλλά επειδή είχε το κόκκινο το μαγιό και με το στήθος εκείνο το. Τη φωτιά μου είναι. Δεν ακολουθεί, δεν είναι follower σου. Όχι, δεν είναι. Μάλιστα. Το πρόβλημα ίσως. Απλά θα σου πω και κάτι. Είχε πρόβλημα η κόρη. Θα σου πω κάτι γιατί με είπες, γιατί θα σου δώσει και ρεπορτάζ. Η κόρη είχε μπλεχτεί στα ναρκωτικά. Ναι. Ναι, μάλιστα. Έτσι, το έχει τώρα. Είναι έτσι. Μιχάλη, έλα γόρι μου. Add, book και push για να σε κάνει feel follower. Εγώ μπορώ να την κάνω. Ναι. Εσύ, άμα έρθει εδώ πέρα, την πάτησε. Όχι, δεν χρειάζεται να πάω. Εγώ και χωρίς να πατήσω, κατευθείαν. Θα την κάνεις add request. Ναι. Τι το έβαλες τώρα? Το βάλα, το βάλα. Το θέμα είναι ότι με κόκκινο μαγιό πώς θα έρθει στο Open. Εμείς εδώ να πούμε ketchup δεν βάζουμε στο sandwich. Είχαν κάνει και το δεύτερο σύριαλ. Ναι, ναι. Έτσι πρέπει να έρθει, με το κόκκινο μαγιό, και θα πάρει μέρος, λέει, και σε παιχνίδια. Μάλιστα. Πόσο είναι, 52 χρονών, 53 είναι? Του κοκλώνει την εκπομπή, θα τη λέει, και θα την έχει guest. Έτσι. Εκεί τι θα κάνει τώρα? Και τι θα κάνει? Εκεί θα κάνει πατινάς σε πάγο, θα παίξει λίγο. Λακρός, μια μέρα. Το Λακρός και έκανα 2-3 αθλήματα θα προωθήσει. Ό,τι έκανε. Έχει να πέσει μάτι εκεί πέρα. Ό,τι έκανε και ο Μπερμπάτοφ θα κάνει. Όχι, έχει να πέσει μάτι εκεί. Σε καλούν στην Ανίτα. Ο Κοκλώνης θα σε καλέσει να είσαι εκεί στην Πάμελα. Εννοείται. Μετά την Ανίτα θα πάνε ταξιδάκια μαζί. Έγινε. Ανίτα είναι. Ναι, θα άφηνε αν σου γινόταν πρόταση, ας πούμε, από την εκπομπή της Πάμελα. Θα άφηνε την Ανίτα για να πάει. Όχι, ούτε. Έτσι, έτσι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ανίτα και πάλι Ανίτα. Και ξέρω, Κρόασαν. Καλημέρα. Εγώ θα τον έστω. Αγόρι μου, παλικάρι μου, πού είσαι, ρε? Έβαλα εδώ το τέτοιο, έβαλα του Πασό και το έβαλα εδώ. Τώρα θα πούμε φωτογραφία με τη φουφάρα εδώ πέρα. Τώρα. Κριτική Επιτροπή Φωτιάδης Ροζίτα. Πού είσαι, παλικάρι μου, εσένα? Εσένα πρέπει να αλλάξουν όλε οι μούρε από το Open κατευθείαν. Θα αλλάζαν όλε οι μούρε. Θα πήγαινε μπροστά του κανάλι. Θα πήγαινε μπροστά. Πού είσαι, αγάπη μου, πού είσαι, αγόρι μου? Εγώ τώρα έκανα μια προσπάθεια με αυτή την Αθηναία. Εγώ θα τα πω κιόλα στο, δεν χρειάζεται τώρα. Τα όλα. Άκου τώρα να σε πω. Να τα. Αυτή εδώ πέρα είχε εισοδήματα. 15.000 εισοδήματα. Τώρα εγώ θα τα πω στο υπουργό μου, γιατί είμαι το υπουργό μου. Ναι. Έπαιρνε εισοδήματα δηλαδή από η Νίκη και από αυτά και ήταν σε για καλή. Για και στις εφημερίδες, ακούστηκε και σε ποιο θα κατσουμπολίστηκα στο τέτοιο, τα φυλαϊκά. Τώρα εγώ ούτε με νοιάζει δηλαδή τέτοιο. Την έχω φωτογραφία αυτήν, αλλά τι να την κάνω τώρα που την είχα στείλει φίλη μου. Αλλά
Κάνα το κονέ, γνωριστήκανε, βγήκανε σε τραπέζι εκεί στη Βάρκησα, την είδα εγώ στον έκτο πάτωμα σε μια καφετέρια Golden Harden. Ναι, σταμάτα, είναι μια δικιά, ναι, πολυτελεία. Δικιά καφετέρια, ναι. Ναι, και από πίσω έχει την Ακρόπολη. Στη Βάρκησα έχει την Ακρόπολη. Όχι, στη Βάρκησα πήγαν πάνω τα κοψίδια. Η Ακρόπολη πάει στη Βάρκησα μερικές φορές. Όχι, πάνω τα κοψίδια εκεί πέρα, είχε τραπέζια η τέτοια. Ναι. Η διαφερόμενη. Τι γίνεται. Μάλιστα. Και μου λένε από το εξωτικό Τριάδη, Φωτιάδη, άμα θα γίνει κάτι, θα βοηθήσεις. Να, πέσαν όλοι τα λιμωτάγαρα. Αλλά θέλουν να έρθει του Καγιέτ, λέει. Άκου να δεις τώρα. Θα σε βοηθήσει. Έλα, κόρη. Θα σου πει ο Μπάμπης, δεν κάνει δεκάλεπτο meeting με τον Μπάμπη μετά την εκπομπή. Γιατί αυτή η περίπτωση είναι σοβαρή, Μιχάλη, να το ξέρεις. Έληξε, Υπουργέ μου, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Κοίταξε εκεί. Εκεί θα σου δώσω, εγώ το κρατάω το λόγο μου, σε σένα ειδικά. Εκεί μέσα, μπορεί να μην είχε, υπάρχει και κάτι άλλο καλύτερο. Γιατί εγώ την περιοχή που θέλω εγώ είναι Καβούρη, Λαγονίση, Ελληνικό, Βάρκησα. Είναι παραθαλάσσια μέρη που είναι. Κλείνω τώρα γιατί μάλλον είναι νολευτέρη στη γραμμή. Δεν τον άφησε και λίγο να μιλήσει, αλλά έχεις να τα πεις εσύ πιο καταιγιστικά. Έτσι. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε για άλλες πολιτείες. Πάμε για άλλες συμφωνίες, θα έλεγα εγώ. Κοιτάμε μπροστά, φίλε μου Μιχάλη. Δεν μένουμε ποτέ στα παλιά. Και ας πάνε στην ευχή τα παλιά κτλ. Αναμετάδοση μέσα από το. Αντζή, αναμετάδοση μέσα από το κτέλεσμα να κατέβουμε. Εμείς θα σε στείλουμε με ταούλια και ζουρνάδες από εδώ. Αν σου έκανε πρόταση η Πάμελα, δεν θα πήγαινε στην εκπομπή. Γιατί λέει, φέρνει ο Ιβάν στο Open, ετοιμάζει τουλάχιστον. Εντάξει, αλλά τι θα κάνει εκεί πέρα. Δεν μας τα λένε αυτά, τι μπορεί να κάνει. Θα τα δούμε αυτά. Θα δούμε σαν το τρίτο survivor, μήπως έχει αντί για έτσι, θα είναι έτσι. Έτσι, ναι, κάτω, καταποντίστη, θα πήγαινε ο survivor. Αν σε καλούσανε. Το δεύτερο ήθελα να πάω, αλλά ναι, δεν είχαμε τα λεφτά να. Τι λεφτά, γιατί θέλει λεφτά για να πας. Δεν στα πληρώνουν εκεί. Όχι, τι? Ήθελα για να ετοιμάσει διαβατήρια, ιστορίες. Διαβατήρια, ναι. Ναι. Αυτά δεν στα καλύπτει η παραγωγή. Παραγωγή δεν στα καλύπτε. Τα κάλυπτε, αλλά έπρεπε να φύγω από το στρατόπεδο. Α, δεν γινόταν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το επόμενο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σα. Καλώς τώρα. Τι έγινε, καλά είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Καλά. Λοιπόν, εχθές για την Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ έκανε αυτό που λέμε όλοι, όταν δεν μπορείς να μάτσα το κερδίζει, δεν το κάνει. Ναι. Άλλο 0-0 και άλλο 1-1. Έτσι λέμε τώρα. Πιστεύω ότι στη Γερμανία θα είναι κάπου διαφορετικό το μάτσο. Δεν έχω μεγάλη αισιοδοξία. Είναι σε παραταμένη κάμψη. Δεν είναι καλή. Ναι. Εντάξει, ναι, φλιαρία, φλιαρία. Τώρα αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ θέλει ένα ματ, ένα παιχνίδι, καλό, ναι. Μια καλή νίκη για να ξαναεπανέλθει. Για να ξεμπουκώσει. Έχουμε τη Μάντσεστερ μπροστά και εκεί θα ξεμπουκώσουμε, ναι, νομίζω. Ναι. Εγώ στον είπε στην ομάδα. Μάντσεστερ του United. Α, έχει τέτοια ομάδα. Έχει κάτι μικρές. Εντάξει, μεγάλη ομάδα είναι η City εκεί. Η Λαοφίλης. Να τα λέμε κι αυτά. Στο Μάντσεστερ αυτή είναι η ομάδα. Οι άλλοι πρέπει να είναι. Η β' ομάδα της... Η δεύτερη σε κόσμο, βέβαια. Α, τα γνωστά τώρα, εδώ, μην τα λέμε. Ναι. Καλά τα λέμε, εντάξει. Αλλά μακάρι τώρα και το παράξενο ότι αυτή η β' ομάδα του Μάντσεστερ είναι σε άνοδο, ρε φίλε. Αλλά είναι απίστευτο. Εντάξει. Βγαίνουν όλα. Και προχθές με την Τζέλσι όλα τις βγήκανε. Εντάξει, αλλά με την Πάρη, κλο-κλο-κλο. Με την Πάρη. Δεν παίζανε... Δεν παίζανε μισή παίχτε από την Πάρη και δύο φάγανε. Πού να παίζανε και άλλοι. Τέλος πάντων. Εκείνο το διπλό το είχα πιάσει, φίλε μου, Μπάμπη. Όπως έπιασα και το εκεί χθες στην Μπαρτσελόνα. Μάλιστα. Ένα 72 τώρα δίνει ένα 72 στο διπλό της Μπαρτσελόνα με τη Ένα. Σιγάρε, ναι, έτσι. Ευρώπη είναι. Ευρώπη είναι. Είναι πρώτο παιχνίδι. Είναι πολλά μαζί. Τολμηρό, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το πιάσαμε, αλλά δυστυχώς δεν πιάσαμε κάτι άλλο. Έτσι. Έγινε. Σε χαιρετούμε, φιλιά. Καλά, κάθε μέρα πάντα κάτι πιάνουμε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Να τους. Ναι. Δεν μου λες, ρε Φωτιάδη, σπηλώνουν το όνομά μου και δεν μιλάς καθόλου, ρε φίλε. Φάγατε ρεβίτσια πριν έρθετε στο φούρνο. Μ' ακούς, πού πήγε, ρε? Εδώ είναι. Γελάει. Φάγατε ρεβίτσια. Όχι, φάγαμε ρε μαλλιοτάκαρο. Εγώ έφαγα τέτοιο. Το τέτοιο μου κέρασες, πλασανάκι, ρε. Ναι. Πες μας τι φάγανε. Πώς,
Πώς δεν σας έρχεσαι ακόμη, μη πω τι είναι. Δεν έχω για... Α, τα έχεις μπερδέψει, φουρναρί. Θα έρθω από εκεί, θα σε φτιάξω καλά, Γούστα. Πήρατε και για το σπίτι, πήρατε και για το σταθμό. Δεν λες, εγώ που στα Φωτιάδης, στα Πόλο Πόντου, τι σου στείλα ρε στο Messenger. Τίνα, δεν κάνω να το πω αυτό. Πες το ρε, πες το ρε, σου στείλα το σκύλο που είναι Παοξής ρε. Παοξής ρε, γιατί δεν το λες, ντρέπεσαι να το πεις, είσαι Παοξής ρε. Μας ακούνε και Παοξίδες ρε. Ναι. Ε. Με έστειλε ένα σκύλο που φοράει του Λουτζέσκου το σκουφάκι. Σούφα. Αυτό σε έστειλα. Σε σένα τα έστειλα. Δεν το έστειλα ούτε τα ανέβα στο Facebook σε μένα. Έτσι, έτσι. Προσωπικά. Αποκλειστικά. Αποκλειστικά. Μέχρι και τη θύρα 4 σε έχω στείλει. Έτσι. Τι άλλο θέλεις. Τι θες άλλο, ρε. Άσε τον επίλογο να τον κάνει ο οδηγός. Ποιος οδηγός θα τον κάνει. Ο οδηγός θα τον κάνει εγώ κουμάντο. Κατάλαβες. Ήρθε η ανάπτυξη. Έτσι. Ναι, ήρθε. Φίλια. Ο οδηγός θα με κόψει. Έτσι. Τσάω. Το βάλε. Ρόκι, Ρόκι, όλα τα φέρνει ο Ιβάν. Θα φέρει και τον Ρόκι. Ποιος ήταν χθες ο διαιτητής της συνάντησης, ήταν ο Ρόκι, Όλα μέσα, the eye of the tiger. Βεβαίως, eye of the tiger. Δεν είπαμε ούτε που έχουν γίνει τα γυρίσματα. Στην Αμερική, ε. Ναι, στη μέρη που είχε πολύ χιόνι. Στη Φιλαδέλφια έχουμε εκεί το φίλο μας, τον Γιώργο, μας ακούει. Καλημέρα, Γιώργο μου. Δώσ' του εδώ χαιρετίσματα. Δεν θα έχουν καμιά ώρα. Δεν θα είναι, τι ώρα είναι σε εμάς. 8. Θα είναι εκεί, δεν θα είναι παρατέταρτο. Κάτι σε παρατέταρτο. Περίμενα να πάρει ο φίλος μου από την Καστοριά. Από την Καστοριά, ποιος? Ο άλλος με τις διαθυμίσεις που ήταν. Δεν πήρε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ο Φούρναρης είναι ο Αλαφούζος των Φουρναρέων. Ναι, θα λεγότανε Ραμμένη Τσέπη. Δεν ήμουν αυτό, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή έκανα γλώσσα ταξί. Ξεχασμένο κρουασανάκι, κάπως έτσι. Πες ότι άδει, πες. Έκανα ολόκληρο ταξίδι από το εξωτικό. Ολόκληρο ταξίδι. Έφαγα τον οδηγό μου, ξύπνησε 4 η ώρα, έφαγε ρεβίθια. Το λέω, πάμε εκεί για να τον κάνω επίσκεψη. 4 βασιλόπιτες που δεν φουσκώναν θα σου είχα βάλει ήδη στο αυτοκίνητο. Τελείωσε, είναι ο Αλαφούζος. Φαίνεται με τον κρατά γιατί δεν πήρα τη βασιλόπιτα, τη στείλω στο εξωτικό. Σε πολεμάνε. Τέρμα το Λιμνιός, είναι ο Αλαφούζος. Σταθήνω Φωτιάδη μου, έχεις δίκιο. Τσάω, έτσι. Γκραν. Πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο βιντεάκι, σε ρόλο Ρόκι. Δεν είπαμε ούτε ένα τραγούδι σήμερα, τίποτα. Δεν προλάβαμε, μας αρχίσαμε αυτά τα παοκτάρι, σε βαρεθήκανε ρε Μιχάλη μου τόσο καιρό να στείλεις. Μου, την πετούλα μου, πετούλα, έχει κάνει δυο κοράκλες. Να τη χαίρετε, είναι εδώ στη Θέρμη, είναι αυτή εδώ πέρα. Μάλιστα. Να τη στείλουμε χαιρετίσματα. Και πώς θα κλείσουμε, δεν θα πούμε μια στροφή κάτι? Ζήτα ένα τραγούδι να αποχαιρετήσουμε με μια στροφούλα εδώ τον κόσμο. Ό,τι θες αγόρι μου τώρα. Δικό σου τραγούδι θέλω να ακούσω. Δικό μου, έλα τώρα με συνδεμάτα. Δικό μου. Σ' άκουσα, το είδατε τέτοιο, είχες πολύ κερκίδα. Κερκίδα είχε. Κερκίδα πολύ στο μαγαζί μέσα. Δεν ήρθες, δεν ήρθες να κάνεις κερκίδα. Τι να κάνω, πάπη μου, πρέπει να οργανωθώ. Έπρεπε να πάρεις τον οδηγό. Ακερνούσαμε και ένα πιάτο ρεγίσκια. Κάτσε, πρέπει να μάθει και λίγο εκεί μέσα στα λαδάκια. Δεν έχω χάσει. Εγώ θα σε έπαιρνα από το χέρι. Εκεί, να σου πω, εκεί θα ήταν διαφορετικά. Εκεί θα έλεγε σουργού, έχουμε και ένα. Αυτό εκεί συμπακούεται. Εννοείται. Αλλά ξέρεις τι θα κάνω τώρα. Τι. Θα ανεβάσω μια φωτογραφία που έχω μια μεξικάνικο καπέλο. Α, μάλιστα. Έχω εγώ το σεντόνι. Το κόκκινο εδώ, κόκκινο με βούλες εδώ, με γραμμές. Κόκκινο σεντόνι. Σαν Ολυμπιακό σήμερα. Συγγνώμη που θέλω να πω. Γιατί συγγνώμη. Τι, γιατί συζήθηκα. Συγγνώμη, λέει, δεν έβρισε. Ναι. Είμαι έξω από την ταβέρνα. Ναι. Σαν το Βέγκο που περίμενε το. Πάλι το Βέγκο, μάλιστα. Είχε ένα Μεξικάνο. Σαν τον Καστίγιο που ήταν Μεξικάνο και αυτό. Σαν τον Καστίγιο, μπράβο τον κόσμο. Και μπράβο, γιες και φορούσε. Τραγουδάκι για να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Κάτι έτσι να ρίξουμε μια στροφή. Κάποιο αγαπημένο σου. Κάτι τι ρε, παιδί μου, μια στροφούλα να ακούσουμε. Να είναι ευκαιρία. Καταρχήν να στείλουμε. Τελειώσαμε την καταρχήν. Καταρχήν να στείλουμε την οικογένεια. Ναι. Παντελή Παντελίδη. Να τη στείλουμε, μας ακούει, βέβαια. Βέβαια, την Αθηνά ήταν προχθές, έκανε τα 3 χρόνια του Παντελή. Τον ευχαριστούμε που μας κρατάει συντροφιά. Ακόμη. Και ακόμη και είναι δύναμη είναι ο Παντελής. Βέβαια. Και ο Τριαντάφυλλος και η Αθηνά η μητέρα του. Θες να τον μνημόσυνο. Ναι, θες να πούμε ένα Παντελίδη και να κλείσουμε. Ένα Παντελίδη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Πες ένα. Το Αλεξίσφαιρο. Ποιο? Αλεξίσφαιρο, μάλιστα. Αλεξίσφαιρο θα το τραγουδήσουμε όμως. Μάλιστα, Αλεξίσφαιρο και έτσι. Έτσι λοιπόν. Εγώ ξέρω το τέτοιο. Στην καρδιά μου τώρα έχω Αλεξίσφαιρο Γιλέκο. Αυτό εδώ είναι το Αλεξίσφαιρο. Όχι, αυτό είναι τη Λένα Παπαδοπούλου. Όχι, αυτό εδώ είναι το τραγούδι. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν θα σα αποχαιρετήσουμε με τον Μιχάλη Φωτιάδη.
να μας ρίχνει εδώ μια στροφή. Να ξέρεις τα λόγια. Δες το περίπου, κάτσε το προσπεράσουμε. Νόμισες, λάβωσες. Συγκινήσαι όταν το ακούς. Καρδιά μου. Ουνάτος. Αντισες. Δεν το ξέρω κι εγώ για να σε βοηθήσω. Ήρθες εχθές. Εχθές. Νόμισες, πλήγωσες. Γελχή μου ανάλυσες. Γιατί στην καρδιά μου έχω Αλέξης Φερόγγυλεκό. Ψυχή μου αλυμμένη σε ένα γλύμα ράδι. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με στροφές, με τραγούδια, με χαρά, με αισιοδοξία και με θλίψη που είναι όλα την μέσα στη το ζωή. Το γνώρισες, μπράβο, μπράβο, Μιχάλη μου. Την γνώρισα, δηλαδή, το μαγαζί που πήγα ήταν ένα ολόκληρο βουνό με γαρίφαλα. Με χαρίφαλα. Λοιπόν, θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Κωστή Ζαρό, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς ξανά αύριο στις 6. Αύριο, ευχαριστούμε τα ακροατές του Λόγων Επειδή. Έτσι, φιλιά, φιλιά σε όλο τον κόσμο. Τα λέμε, τσάω. Έλα, χειροκροτάμε τους ακροατές μας. Χειροκροτάμε το μη. Αυτοί κάνουν όλη τη δουλειά, όχι εμείς. Εμείς τίποτα, εμείς είμαστε αυτοί, τα ταπεινά. Αυτοί παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν ταπεινά χαμομιλάκια των FM. Έτσι, φιλιά, τσάω. Νόμιζες. Νόμιζες.